Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 14 λεπτάκια μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4, ακόμη ένα All About Aris On Air, στα μέσα της εβδομάδας πλέον, βαδίζοντας προς ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, το είδανε. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7, Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Δημήτρη Μπαλόμπα σε ρυθμίση του ήχου, σήμερα μαζί μας. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Αρκετά αυτά που θα συζητήσουμε και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε και μια προγραμματισμένη συνέντευξη για μετά τις 6, όταν επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα, αν όλα πάνε καλά και μας βοηθήσει λίγο και η τηλεφωνική έτσι, επικοινωνία. Γιατί ο καλεσμένος μας είναι κάπου λίγο απομακρυσμένα. Να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη. Θα μιλήσουμε φυσικά και για μπασκετικό Άρη, ο οποίος έχει ένα διάφορο μάτς, ναι μεν σήμερα, αλλά είναι ένα μάτς αυτό κόντρα Σιλουκό Ηλεύσκη, στις 7 η ώρα στο Αλεξάνδριο. Λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι της Πηλέας με τον ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Άρη πριν την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Όφη την ερχόμενη Κυριακή στο Γεντικουλέ. Να σε κνευρίσω τώρα? Όχι. Γιατί? Όχι. Δεν θέλω να ανοίξει το κινητό σου, θέλω να το ανακοινώσω εγώ. Λοιπόν, την αναμέτρηση του Όφη με τον Άρη την Κυριακή 7.30 ώρα στο Γεντικουλέ θα σφυρίξει ο Σιδηρόπουλος. Κύριος Τζίλος με Κούλα Χασάν. Δεν είναι τρολ, είναι αλήθεια. Κλείσω στόμα σου. Λοιπόν, κάτσε να το διαβάσω κιόλας, να πω και ο site της ΕΠΟ, μου έστειλε ο Γιώργος Ογκάτος στην ενημέρωση. Ο κύριος Τζίλος, λοιπόν, θα διευθύνει την αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη, ο κύριος Τζίλος που είχε σφυρίξει στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, κάτσε πέρα. Περίμενε, πρωτάθλημα, Super League 18-19. Λοιπόν, ενδέκατη αγωνιστική. Για να δούμε. Ενδέκατη αγωνιστική. Δημοτικό Άδη Περιστέριο, Ζωσιμάδε, Σόδωρο Βαρδινογέννη, πάει Όφη, πάει Άρη. Αθανάσιο Τζίλο Λάρισα, Κούλα Χασάν Ξάνθη, Δημήτρη Γκάγκα Λάρισα ο δεύτερο βοηθό, τέταρτο ο Ευάγγελο Μανούχο από την Ένωση Αργολίδα και παρατηρητή ο Γιώργο Σταθόπουλο από την Ένωση Αχαία. Οι διαιτητέ του αγώνα τη Κυριακή, ο κύριο Τζίλο, που σφύριξε στο ΑΕΚ Άρης, στο ΟΑΚΑ. Και την κλείτωσε γιατί ήμασταν τόσο άθλοι αγωνιστικά, που ας πούμε πέρασε by οι κάρτες που χάριζε, το χέρι γκολ που πήγε γκολ το τρίτο ήταν, ποιο ήταν με το χέρι, το δεύτερο, το τρίτο πρέπει να ήταν. Που στο κόρνερ που παίρνει και βαίνει το 3-0, ναι. Έχει κάνει χέρι ο παίκτης της ΑΕΚ στο κοντρόλ. Αυτός ο εξαιρετικός κύριος, λοιπόν. Αυτός για τον οποίο έχει βγάλει ανακοίνωση ο Άρης ότι είναι ο χειρότερος Έλληνας διαιτητής. Γενικότερα, ο διαιτητής, ο οποίος είναι φίλος εκεί των παιδιών στην Κρήτη. Θα δούμε πώς θα πάει το μάτς. Πολύ ήρεμος. Έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Τι να κάνω, ρε φίλε. Δηλαδή, με κάποια πράγματα πλέον τα περιμένω όλα. Δηλαδή, βλέπω ότι φωνάζεις, ξέρεις και εκνευρίζεις όταν περιμένεις κάτι. Από την διαιτησία τη συγκεκριμένη. Από την ΚΕΔ τη συγκεκριμένη, την ΕΠΟ τη συγκεκριμένη και το σύστημα του ελληνικού ποδοσφαίρου του σήμερα. Πλέον δεν περιμένεις τίποτα. Δεν περιμένω τίποτα. Okay. Πενινταρίσιο. Είναι χειρότερα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν. Είναι χειρότερα τα πράγματα και είναι χειρότερα γιατί πριν τουλάχιστον ξέραμε ότι υπήρχε ένας ο οποίος έκανε τον έλεγχο. Εδώ υπάρχουν 2-3. Και ψάχνεις να βρεις κάθε φορά ποιανού είναι ο ένας και ποιανού είναι ο άλλος. Εντάξει. Τέλος πάντων. Μακάρι να μην ασχοληθούμε μαζί του το βράδυ της Κυριακής. Ο 779 δεν επιτρέπουν Αριανού στο Ηράκλειο ενώ έχουν πάει οπαδοί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Κάτι λέει αυτό. Καταρχάς ότι συντηρούν κόντρα με Άρη και Τζίλο. Black Sunday, λέει ο φίλος του 779. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Ναι. Καταρχήν βγήκε η απόφαση για τους φίλους του Άρη. Έχω την αίσθηση ότι προς τα εκεί πηγαίνουμε. Προς το stop. Προς το stop. Άμα δεν δίνουν εισιτήρια, πώς θα μπουν μέσα. Πετώντας με αλεξίπεδο όπως πέφτανε οι Γερμανοί κάποτε στην Κρήτη και πηγαίνανε οι Κρητήκαροι και τους καθάριζαν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο παδί άλλη ομάδα αυτό που λέει και ο φίλος. Δηλαδή πήγανε με ευκολία. Τώρα ξαφνικά. Ναι. Υπάρχει αυτό το μπλοκ. Το μπλοκό. Το μπλοκό. Το μπλοκό. Είναι δεδομένο, το λέμε επίσημα. Επίσημα δεν το λέμε. Αλλά
Κάπου γράφτηκε ότι δεν θα δοθούν τελικά εισιτήρια. Αλλά θα το τσεκάρουμε κιόλας. Ναι. Έχουμε και μια ενημέρωση στην ΠΑΕ για να έχουμε το επίσημο. Την ίδια στιγμή σήμερα βγήκε ένα θέμα. Ναι, stop. Βλέπω, φίλε. Stop της αστυνομίας. Ωραία. Ας μας πει τώρα η αστυνομία. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι πολύ κακά παιδιά οι παδί του Άρη. Και όπου πάνε κάνουν φασαρίες. Πετάνε φωτοβολίδες. Ναι. Και ξαφνικά φταίνε αυτοί. Ενώ άλλοι οπαδοί έχουν πάει κανονικά. Έχουν κάνει τις φασαρίες τους. Δεν τιμωρήθηκαν κιόλας ποτέ. Και φύγανε κανονικά. Άλλοι πάνε να ανάβουν φωτοβολίδες και κερκίδες εκεί πέρα της Αθήνας. Τέλος πάντων. Εντάξει. Γενικότερα αυτά έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι γίνονται με επιλεκτικό τρόπο. Δυστυχώς. Εντάξει. Και δεν έχει λογική αν τελικά επιβεβαιωθεί, θα περιμένουμε και το επίσημο, να απαγορευτεί η παρουσία των οπαδών του Άρη στο γήπεδο του Όφη την ερχόμενη Κυριακή. Ενώ έχουν πάει ήδη άλλοι οπαδοί. Έτσι, να πω ότι δεν είχε πάει κανένας, πάει και έρχεται. Okay. Αλλά από τη στιγμή που φέτος έχουμε δει οπαδούς άλλων ομάδων στο συγκεκριμένο γήπεδο, είναι παράλογο να μην δούμε και οπαδούς του Άρη. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Γι' αυτό λέμε ότι γίνονται επιλεκτικά πλέον αυτά τα πράγματα. Και όσο και αν μας κοροϊδεύουν κάποιες φορές μέσα στα μούτρα μας, δεν θα το τρώμε πλέον. Είναι ξεκάθαρη η κατάσταση. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω να αλλάξει κιόλας κάτι. Ωραία, ξεκινήσαμε την εκπομπή. Μια με Τζίλο, μια αυτό με τον κόσμο. Δεν πάει με καλούς Ιωνούς την Κυριακή ομάδα στο Ηράκλειο. Ας κερδίσει βέβαια όμως. Αυτή είναι και η ουσία του αγώνα της Κυριακής. Έστω χωρίς τον κόσμο της, έστω και με αυτόν τον υποαφισβήτηση διαιτητή, το Θεσσαλό ρέφερι. Ας κάνει τη δουλειά της την Κυριακή και τότε όλα θα είναι μια χαρά για αυτήν. Εν τω μεταξύ, είχαμε σήμερα και τη σύσκεψη μέτρο τάξη του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό να μην ζητάει εισιτήρια. Γιατί υπάρχει και αυτό το παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα γίνει μόνο με κόσμο του Άρη. Το ντέρμπι της μεθεπόμενης αγωνιστικής του Άρης Παναθηναϊκός ο Κλέαντας Βικελίδης. Δεν ζητήσει εισιτήρια, άρα δεν θα έχει και ο Άρης εισιτήρια, φαντάζομαι, στο ΆΚΑ για το δεύτερο γύρο. Άρης, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, είτε ζητήσουν είτε δεν ζητήσουν εισιτήρια, δεν μπορούν να έχουν κόσμο, γιατί υπάρχει νόμος αυτή τη στιγμή που το απαγορεύει. Το σκάνδαλο είναι. Ναι. Το Ηράκλειο. Καλά, το είπαμε. Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι γίνεται επιλεκτικά πλέον αυτά. Και δεν μπορεί να κάνει και ο Άρης τίποτα δυστυχώς. Δηλαδή, αφωνάξεις, ωραία, φώναξες. Και δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα σε ακούσουν κιόλας. Τέλος πάντων. Να πεις ότι δεν το περιμέναμε, το περιμέναμε. Πολύ πιθανότητα. Αν και είχαμε μια ελπίδα, όσο παρέμενε ανοιχτό το ζήτημα τις τελευταίες ημέρες, ότι ίσως τελικά δοθεί το OK για την αστυνομία και βρεθεί ο κόσμος του Άρη στο Ηράκλειο, κάτι τέτοιο δεν θα γίνει. Και δεν μιλάμε μόνο για κόσμο που θα ταξίδευε στη Θεσσαλονίκη για να πάει στο Ηράκλειο. Μιλάμε και για φίλους του Άρη που είναι στην Κρήτη. Και είναι αρκετοί οι φίλοι του Άρη στην Κρήτη και θα θέλαν και αυτοί σίγουρα να δουν από κοντά την ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά κάποιοι δυστυχώς αποφασίζουν επιλεκτικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και πρέπει να προχωρήσουμε με αυτήν. Γι' αυτό είπε και ο Χρήστος πριν, και να φωνάξουμε και να πούμε δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν ακούνε κανέναν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε λίγο περισσότερο την κουβέντα και για το θέμα του κόσμου, για το διαιτητή νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, και για το μάτς της Κυριακής και φυσικά τη συνέντευξη που έχουμε προγραμματισμένη για σας λίγο μετά από τις 6. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο 779 λέει, ήδη νιώθω όπως μετά το περσινό Όφι Άρης με ρατσιά το διαιτητή, το φωνάζει και στον Άρη, δεν θα σε αφήσουμε να βγεις Ευρώπη Άρης Νιόνιος για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εγώ δεν νομίζω, φίλο, ότι θα υπάρξει κάποιο σχέδιο για να μην βγει σε Ευρώπη ή οτιδήποτε άλλο. Απλά κάποιες ομάδες βλέπω ξεκάθαρα ότι πρέπει να πάρουν κάποια παιχνίδια και θα έχουν ένα σπροξηματάκι. Από το σπροξηματάκι όμως μέχρι το να καταφέρουν να κερδίσουν τον Άρη, πολλές φορές έχει μεγάλη διαφορά.
Εγώ θεωρώ ότι όπως και να, για να χάσουμε μάλλον από τον Όφη θα πρέπει να εκτεθεί πάρα πολύ ο Τζίλος. Θα πρέπει να κάνει ό,τι ο Ρατσιάτος πέρσι. Και δεν είναι το ίδιο το, η Super League με την Football League. Το περσινό παιχνίδι ήταν αδιάφορο για, για τις δύο ομάδες. Απλά έκρινε ποιος θα βγει πρώτος. Δεν είχε δηλαδή επί της ουσίας σημασία. Και ο Ρατσιάτος ήταν ένας διαιτητής που από ό,τι φάνηκε ειδικών αποστολών. Πάει, παίρνει το αεροπλάνο δηλαδή, πάει στην Κρήτη, σφυρίζει όπως σφυρίζει και επιστρέφει πίσω στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Που άρχισε, είχε σκοράρει εκείνο το μάτς και έχει δώσει φάουλο εκπληκτικό. Ναι. Έχει βάλει γκολ με τον Μπασά, νομίζω ήταν. Και έχει δώσει φάουλο στον Άρη. Δεν άφησε το πλεονέκτημα, πήγε γκολ δηλαδή. Φοβερό. Έχει δώσει φάουλο στον Άρη. Εκεί άλλαζε το παιχνίδι ολόκληρο. Άμα τα άφηνε το γκολ. Αλλά δεν είχε και πολύ μεγάλη σημασία. Ενώ το παιχνίδι της Κυριακής έχει σημασία και για τον Άρη και για τον Όφη που βρίσκεται πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και γι' αυτό πάει και ο Τζίλος μάλλον. Γιατί ο Όφη είναι δύσκολα. Είναι σημαντικό το μάτσερ, φίλε. Γι' αυτό, γι' αυτό στέλνω έναν έμπειρο. Εμπειρότατο. Και έχει μόνο καλές διαιτησίες στο ενεργητικό του. Έτσι. Ο συγκεκριμένος. Για τον φίλο τώρα που μας ρωτάει για τα αποτελέσματα. Στη Football League. Ναι. Κάτσε να μπούμε να τα δούμε. Ωρε φίλε. Τι. Η Ρόδοτος Απόλλων Καλαμαριάς 0-1. Στο 93 ο Καλαϊτζίδης με 13 παίκτες πήγε ο Απόλλωνας. Η Ρόδοτος είναι. Βόλος Εργοτέλης 1-1 στο ντέρμπι. Με τον Μπρους να ισοφαρίζει στο 91. Ο Λούκας Γκαρσία είναι ο. Ο, δεν είναι ο Πίτου. Α, δεν είναι ο Πίτου, όχι. Ναι. 1-1. Πλατανιάς Κισαμικός 0-0. Κέρκυρα Δόξα Δράμας 3-0. Σπανός. Μια ώρα. Καραϊσκάκης Αιγινιακός 4-0. Αίτητος Σπάτων. Παναχαναϊκή. Έτσι είναι λίγα σύλλος μου. Παναχαναϊκή. 1-1. Ναι. ΑΕΣ Πάρτης Τρίκαλα 2-0. Τα Τρίκαλα θα πέσουν εδώ, το παλεύουνε. Νομίζω ότι ήταν Λουκούμι για τον Ηρακλή τα αποτελέσματα. Έφυγε και ο Τόστανης από εκεί. Εργοτέλης 13, Πλατανιάς 11, Βόλος Απόλλων Λάρισας 10, Ηρόδοτος 9, Παναχαναϊκή 8, Κέρκυρα 7, Δόξα Δράμας 7, Απόλλων Καλαμαριάς 6, Καραϊσκάκης 6, Σπάρτη 5, Αίτητος 5, Ηρακλής 4 βαθμούς. Στη ζώνη του βιβάσμου. Όχι δεν είναι, 2 πέφτουν. Ηρακλής 3, 4 πέφτουν. Έτσι μου βγάζει. Πώς πέφτουνε. Τρίκαλα 3, Κισαμικός 2, Αιγινιακός 2. Ο Αιγινιακός έχει πάρει ένα χ από τον Ηρακλή. Και ένα ακόμα ο Αιγινιακός με τα προβλήματα που έχετε τη γλιτώνει. Από την Παναχαϊκή. Ο Ηρακλής με μια νίκη τώρα ανεβαίνει στην 7η θέση. Αύριο. Με 7 βαθμούς θα πάει, όχι ρε φίλε. Στην 7η, μαζί με την Κέρκυρα. Από κάτω είναι άρα. Στην άρα, με δόξα δράμας και. Ναι, 8-1 το 7ο. Εκεί πέρα. Ναι. Εκεί τέλος πάντων. Αν κερδίσει αύριο με το καλό. Και νομίζω θα κερδίσει. Αλλά δες πώς εκπλήξε τώρα ο Εργοτέλης, ο Πλατανιάς. Ο Βόλος και Απόλλων Λάρισας. Ο Εργοτέλης με αυτό το χ, φίλε, έχει αξιώσει ανόδου. Πλέον ναι. Πλέον ναι. Ενώ δεν ήταν στους στόχους του. Ναι. Ναι. Να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα πρέπει. Ναι. Γιατί πλησιάζει και ένα μεταξύ μας παιχνίδι εκεί πέρα στις 5-6 Δεκεμβρίου. Να βάλουμε και πολλά γκολ για να βγούμε πρώτοι. Ναι. Εγώ το θεωρώ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το υποτίμησαν και ο Ερέρα και η ομάδα γενικότερα. Νομίζω ότι κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος με τον Αίτητο Σπάτων. Ήταν μια ευκαιρία για τον Άρη να πετύχει αρκετά γκολ. Θα μου πεις, ακολουθούσε ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό με τον Απόλλωνα, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Όχι με τον Ολυμπιακό, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Έπαιρνε να δώσει και ανάσες, ήταν το αγώνας με την ΑΕΚ και διάμεσα. Άλλαξε τα 10 ενδέκατα της. Ναι, αλλά έπρεπε να βάλεις γκολ. Ναι, χρειάζεται. Και αν μη τι άλλο, ελπίζω να μην μας κοστίσει τελικά αυτό το γκολ που δέχτηκε ο Αναγνωστόπουλος στο τέλος. Γιατί αν τώρα δεν το είχε δεχτεί ο Άρης εκείνο το γκολ, θα ήταν αυτός από πάνω. Στην ισοβαθμία θα έχει το πλεονέκτημα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τώρα, άμα λήξουν με το ίδιο σκορ νίκης για ΠΑΟΚ και Άρη τα παιχνίδια, πάμε σε μπαράζ. Πάμε σε μπαράζ. Στο Καφτατζόγλιο. Σε μπαράζ δεν ξέρω βέβαια αν θα πάμε. Μισή-μισή. Επειδή δεν είναι η πρόκριση. Επειδή δεν είναι πρόκριση. Είναι κλείνεται... πρωτιά, είναι πρωτιά όμως. Μπορεί να γίνει με κλήρωση. Παίζει ρόλο για σταυρώσει. Μπορεί τώρα... να γίνει με κλήρωση. Ναι, η εύκολη λύση να γίνει με κλήρωση για να γλιτώσουμε και την όλη διαδικασία. Αν διακυβεύεται πρόκριση, μπορεί να το ερμηνεύσουν κι αυτοί αλλιώ. Έκανε ρεπορτάζ ο κύριος Χρυσάνδος. Μάλιστα. Και αν είναι πάμε σε αυτό το σημείο, δεν το λένε βέβαια, γιατί ακόμα δεν είναι τέτοιο ενδεχόμενο. Τώρα, άμα λήξουν και τα 2-0. Κακό. Ναι. Εντάξει. Καλό θα ήταν ένα, στα πλαίσια του αγκαλιάσματος των πολιτιστικών ενεργειών
και τη ανακαίνιση του Καφτατζογλίου να παίξει ναι. ένα παοκάρι με 50-50 κόσμο έτσι. Στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Γιατί χρειάζονται και κάποια έργα, έχω μάθει εκεί στο Καφτατζόγλιο. Οπότε λίγο εμείς, λίγο αυτοί. Θα γίνουν και πιστεύω ότι στις νεκρές ζώνες ανάμεσα στους οπαδούς των δύο ομάδων θα μπουν του Ηρακλή. Του Ηρακλή, ναι. Να γίνει μια αναγίσμα διάμου δηλαδή είναι, εκεί θα, πέρα. Θα είναι μια ωραία ευκαιρία να δείξουμε έτσι ότι στη Θεσσαλονίκη είμαστε ναι. μονιασμένοι, διότι δεν έχουμε τόσες πολλές διαφορές μεταξύ μας. Ναι, 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 ναι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή στη μέση Ηρακλειδής. Από τη μια Αριανή, από την άλλη Παοξίδη. Over 7,5 αγωνιστικές τιμωρία στο καθένα. Κοιτάξτε. Over 7,5. Μια ανακαίνιση και τα λοιπά. Γενικότερα θα υπάρχει. Για τη δουλειά μας θα είναι καλό. Και για την πόλη νομίζω θα είναι καλό το να υπάρχει καλό. Ένα τέτοιο παιχνίδι. Ναι, ναι, που θα ξαναγυρίσουμε στη Γάμα Εθνική όλοι. Και ο Πάοκ και ο Άρης και ο Ηράκλης. Ή μάλλον όχι. Μόνο εμείς θα πάνε, γιατί αυτοί δεν θα τιμωρηθούν, γιατί θα πούνε ότι είναι κάποιοι οι οποίοι το κάνουν για διαμαρτυρία ήταν, για τον Κωστόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν οι δικοί μας. Δεν ήταν παοξίδες αυτοί με τις φανέλες όχι, και, τα, όχι, αυτά όχι. και τα τέτοια. Με τα μαύρα και εντάξει, τα έχουμε ακόμα μέχρι εκείνη την εβδομάδα τα παιχνίδια που θα διεξαχνούν ίδια μέρα, ίδια ώρα. Το παιχνίδι του Άρη με τον Εργοτέλη και του Πάκ με τον Άι των Σπάτων θα διεξαχνούν ίδια μέρα και ώρα. Νομίζω είναι ωραία. Είναι συναρπαστικό. Πάω μια Κρήτη εκείνη. Μην χάσεις να πας και εκεί. Την Τετάρτη εκείνη. Τετάρτη είναι. Θα πρέπει να έχεις ένα ιδιωτικό τζέτ εσύ. Σιγά ρε φίλε. Πολύ ταξιδιάρες. 4 ψυχή. Χρόνια σ' άφησα, πήγες παντού. Όπου ήθελες. Πήγες παντού. Εύρω πήγες, Αλεξανδρούπολη πήγες. Λες και πήγαμε. Στα Φιλιατρά πήγες εκεί που πήγες. Στη Φιλιατρά δεν πήγαμε. Λες και πήγαμε στην Γαλλική Ριβιέρα, ας πούμε. Πού πήγες. Στο Κοκκινόχωμα πήγες. Καβάλα πήγες 2-3 φορές. Στο σουφλί πήγες. Τι άλλο θες, φίλε. Στο σουφλί. Αλλά προς τιμήν του με έπαιρνε τηλέφωνο πολλές φορές όταν ήμουν στον δρόμο και γυρνούσα βράδυ και όλα στο σουφλί. Θυμάμαι μια φορά, όλα εντάξει που είσαι στον δρόμο και τα λοιπά. Μην τρέχεις, μου λέει. Σιγά σιγά λέει πηγαίνει. Καλά, φυσικά, ρε, θα γυρίσεις. Παιδί μας είσαι, τέτοιο δημοσιογραφικό παιδί. Δεν θέλουμε να είσαι καλά. Ναι, ρε φίλε, αλλά πήγαμε στο σουφλί. Έφαγες και περίμενε. Τι. Στην Καβάλα έχει πάει εκεί με το Σαρόπουλο το Στράτζαλι. Αλήθεια. Καλά, σε όλα μας πήγαμε. Πήγατε και μου έκανε το έγκλημα εκείνο, δεν σου συγχωρέσω ποτέ. Που μου στείλε εκεί τη σαντουιτσάρα. Την εννιαπλή 3-1 και δεν έφερε να φάει ο κύριο Χρήστατο ένα σάντουιτ. Την πρώτη μια στη Γάμα Εθνική. Ποιο ήταν, εκείνο που είχε στείλει στο μεγάλο. Ωραίο. Ο Σαρό το είχε βρει αυτό. Ναι, ο Σαρόπουλο το είχε βρει. Ωραίο ήταν στη Γάμα Εθνική. Πρώτη χρονιά παίζαμε κύπελο με τη Θεία Λαφιλότα και έχουμε πάει στη Φλόρινα. Αυτό το μάτς πραγματικά τσάμπα έξοδα. Δηλαδή τα κλαίω τα έξοδα. Κύπελο Γάμα Εθνική. Κύπελο Γάμα Εθνική. Πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική. Περίμενα, κάτσε, περίμενα. Ποιο έβαλε τον γκολ. Το πρώτο. Σουνά. Το δεύτερο. Καπνίδη ήταν. Ναι, θυμάσαι μετά. Ναι, εκεί ήμουν. Η πλάκα είναι, τα θυμάμαι εγώ. Ναι, εκεί ήμουν. Και έχουμε πάει πριν το παιχνίδι σε ένα μαγαζί εκεί στο ποτάμι στη Φλόρινα και έχουν φάει ένα εξαιρετικό άγριο γούρνο. Δεν λέει, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Και έχουμε, αυτά. Το μάτς εγώ είναι... θέλω εκείνο το πιτόγυρο που ήταν τετραπλό. Το μάτς είναι στις 3 και έχουμε μπει στο γήπεδο 2:58. Ναι. Το ψάχναμε εμείς 2,5 ώρα. Είχα δουλειά, Χρυσάνθε. Εδώ και γουρνόπουλα. Άσε που τρέχαμε και τέτοια. Θέλει ώρα το γουρνόπουλο για να γίνει αυτό. Το γουρνόπουλο θέλει ώρα. Το αγριογούρνο, όχι το αγριογούρνο. Ναι. Εντάξει. Σου λέω, δεν πήγα στη Γαλλική Ριβιέρα. Στο Σιδηρόκαστρο είχαμε πάει με το Γάζορ, εκπληκτικό παιχνίδι. Και φοβερή ανατροπή του Άρη. Λοιπόν, τέτοια πραγματάκια. Εντάξει. Τότε που ο καλεσμένος μας που θα τον έχουμε μετά τις 6 φώνες στο Γρηγόρη τον Γκάγκα λέει τέτοιο. Στα αποδυτήρια στο Σιδηρόκαστρο άναψε το πετρογκάζι λέει για να κάνουμε μπάνιο. Ήταν εκπληκτικές οι εγκαταστάσεις του γηπέδου στο Σιδηρόκαστρο. Πραγματικά. Σε ποιο γήπεδο ήταν που μια συνάδελφος είχε πάει να κάνει ρεπορτάζ και οι παίκτες ήταν ανοιχτά τα παράθυρα και. Σε ένα γήπεδο ήταν, στην Καβάλη ήταν, πού ήταν. Τα παράθυρα. Τα αποδυτήρια ήταν ξέφραγο αμπέλι, ρε φίλε. Και κάναν μπάνιο οι παίκτες και μετά βγήκαν γυμνοί φυσικά. Με μαγιό θα κάναν μπάνιο. Ναι. Και ήταν απ' έξω ο συνάδελφος και έκανε το ρεπορτάζ και έβλεπε. Τα προσόντα των παικτών από μέσα. Α, το θυμάμαι αυτό. Θα σου πω και ποια είναι μετά. Στην αλήθεια μου διαφεύγει. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Στην έστειλαν τη συνάδελφα αμέσως. Όχι. Τι, τα Γουρνόπουλο σου στείλανε. Πήραμε, όχι. Ένα από τα δύο. Ή Γουρνόπουλο σου στείλανε ή συνάδελφα. Όχι. Τέλος πάντων. Οπότε μετά από αυτά τα ταξίδια που έχει πάει, φίλε. Πήγε στη Δράμα και με τον Καλαϊτζίδη παρέα. Έχασε.
Ο Τσίψιος είναι. Εντάξει. Αν και... γίνει τον Μπαράζ, λέει, θέλουμε Παπαδόπουλο μετάδοση να φάει το πρώτο του πέσιμο. Αν δεν φας και εκεί, δεν θα φας λίγο. Εννοείται ότι σε αυτό το, σε αυτό το παιχνίδι θα λείπω. Και εγώ και ο Κόλκας θα λείπουμε. Αλλά ναι, 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 ναι. Γιατί είναι δεδομένο ότι οι μεν και οι δε θα έρθουν να μας βρουν. Αφήγεται κανένα τρίμερο. Ναι, ναι, ναι. Στο Μέτσο θα πάμε με τα χιόνια. Άμπραβο, με τα χιόνια. Με τα χιόνια, κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν... Ας δούμε, θα γίνει συγκριτή πρώτα, παιδιά. Και μετά το κύπελο έχουμε. Έχουμε πότε και το Παναθηναϊκό. Μετά το Παναθηναϊκό. 9, μετά, 5, 5, μετά το Παναθηναϊκό και παίρνει τον Ατρόμητο. 5-6 Δεκεμβρίου εκεί πέρα. Είναι πριν τον Ατρόμητο. 9 Δεκεμβρίου είναι το ναι, ναι, 9, Ατρόμητο Σάρις. Κυριακή. Μια ναι. που λέμε Ατρόμητο, σκεφτείτε σήμερα να έβγαζε η Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας μια απόφαση για μείον 3 στον Άρη. Για οφειλή σε ποδοσφαιριστή από τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για το μοντέλο του Ατρομήτου και το ένα και το άλλο και όντως ο Σπανός έχει καταφέρει να κάνει μια ομάδα με 600 και 700 εισιτήρια, αλλά μια ομάδα που βλέπω ότι πολύ την υμνείται, αλλά ξεχνάτε ότι αναπεριόδους μιλάτε για τους δανεικούς του ενός και του άλλου. Εύκολο είναι. Αν θέλετε ο Άρης να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν την τελευταία χρονιά πριν την πτώση, όταν και αναγκάστηκε να πάρει 3 παίκτες δανεικούς από τον Ολυμπιακό, χωρίς να στηθεί βέβαια. Με το 2-2 να το αποδεικνύει περίτρανα στο Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί αυτό είναι το DNA του συλλόγου. Και φυσικά οι δανεικοί να παίζουν κανονικά απέναντι στον Άρη, απέναντι στον Ολυμπιακό. Παρά τα παραμύθια που ακούτε δεξιά και αριστερά. Αν θέλετε ο Άρης να είναι αυτό, να έχει 2 παίκτες δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, 2 από τον Ολυμπιακό και έναν από την ΑΕΚ. Και με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, με μηδαμινή πίεση, με τους 500 φενταγίν προς τιμή τους αυτά τα παιδιά που πάνε έτσι, οι περιστεριώτες. Ναι. Αλλά είναι οι 500 φενταγίν. Ναι. Να είναι στο γήπεδο και μέχρι εκεί, okay, μπορεί να γίνει. Εύκολο γίνεται. Αυτό είναι το πιο εύκολο, ξέρετε. Αν γυρίσουμε όλη την πλάτη στον Άρη και γίνει ο Άρης μια ομάδα. Μην ανασένεζε, φίλε, γιατί. Τι έπαθες, γιατί αναστενάζεις, τι έχεις πάθει. Λοιπόν, και γίνει μια ομάδα της γειτονιάς, μπορεί με 500 άτομα στο γήπεδο να παίρνουμε δανεικούς δεξιά-αριστερά, χωρίς καμία πίεση. Να έρχεται όποιος προπονητής, λέει, α, και τι έγινε, και να χάσω και τι έγινε, και να κερδίσω και τι έγινε πάλι, και θα βγω Ευρώπη και τι έγινε, και δεν θα βγω Ευρώπη και τι έγινε, θα πέσω και τι έγινε, θα ανέβω και τι έγινε, τα ίδια θα είμαστε. Εύκολο είναι αυτό, πάρα πολύ εύκολο. Το δύσκολο είναι να μπορείς να κάνεις μια μεγάλη ομάδα να λειτουργεί σωστά, να κάνεις ένα τεράστιο σύλλογο. Βλέπετε, ο Καρυπίδης γίνει μια φωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο. Με τον Γιαννακόπουλο. Όλα, δεν μπορείς να θυμίσεις το όνομά του. Εν τω μεταξύ, τώρα εκτός από το Τράκη, πάω να τον πω και Τζίγκερ. Οπα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν τον κύριο Γιαννακόπουλο. Δεν υιοθετώ. Λοιπόν, ούτε εγώ το υιοθετώ, γι' αυτό το λέω. Έτσι τον έχουν φωνάξει, ρε φίλε. Δεν το υιοθετούμε. Φυσικά γιατί δεν το υιοθετούμε. Λοιπόν, με τον Γιαννακόπουλο, λοιπόν, και βγήκε ανακοίνωση από το Athens Club. Χθες βγήκε το βράδυ ανακοίνωση και από το Super 3. Όντως. Με το ξεφωνητό μέσα. Και με σωστή προσέγγιση κατά τα άλλα από το Super 3. Και πρέπει να το σημειώνουμε, γιατί εύκολα πολλές φορές τους ξεφωνίζουμε και τους οπαδούς κάνουν εκείνο, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο. Βλέπετε όμως, από τη μία βάζει χέρι στα πλαίσια που βάζει ένας οπαδός και μπορεί να βάλει ένας οπαδός, και από την άλλη δεν το εκμεταλλεύεται το συγκεκριμένο γεγονός για να καλλιεργήσει εσωστρέφεια. Το γυρίζει ανάποδα. Τους λέει, εσείς που πήγατε και το εκμεταλλεύεστε για να καλλιεργήσετε εσωστρέφεια, του μπεκιαστείτε. Διπλό θέλουμε στην Κρήτη. Ενότητα θέλουμε. Από την άλλη όμως λέει και στον διοικητικό σου ηγέτη ότι μεγαλέ. Οκ. Okay, μία, δύο, τρεις. Πρέπει να αντιληφθείς ότι εδώ μιλάμε για Άρη. Και υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Θα σου πάρω ένα κάτι αυτό Ρονάλ. Πώς λέγονται αυτά ρε φίλε. Ακούγεται. Πάντως έχεις πολύ καλό μικρόφωνο. Ακούγεται και η ψήθυρη που έλεγε ένας φίλος μου. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν. Άρα είναι κάτι άλλο ο Άρης. Είχα πολύ κόσμο να μου λέει ο Παντελίδης θα αντέξει την πίεση του Άρη. Τι περιμένετε να σας το απαντήσω εγώ, θα φανεί. Αν μπορεί να την αντέξει την πίεση του Άρη. Δεν έχω αμφιβολία για το ότι είναι καλός προπονητής. Άλλες είναι οι παράμετροι σε μια ομάδα, σε ένα σύλλογο όπως ο Άρης, που παίζουν ρόλο για το τελικό αποτέλεσμα. Και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παράμετροι. Αλλά σκεφτείτε τώρα να είχε ο Άρης μείον 3. Γιατί δεν πλήρωσε το Φιντανίδη. Το χι Φιντανίδη. Τον κάθε Φιντανίδη. Κάθε Φιντανίδη. Τι θα λέγαμε και τι θα κάναμε. Και ο Ατρόμητος είναι 100 χρόνια
στη Super League με τα τηλεοπτικά στην τσέπη. Και τι διαστάσεις θα έπαιρνε και εντός των τυχών αλλά και εκτός των τυχών που θα βρίσκανε πολύ αφορμή για να το κάνουν ελάστιχο και να. Ποιος είναι δικηγόρος του Φιντανίδη? Ο Αθλαμάζογλου. Το θυμάστε? Του Τάτου πέρσι. Τι διάσταση λοιπόν έπαιρνε μια διαταγή πληρωμή στον Άρη που τα πλήρωσε κιόλας. Πριν από ποινές ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή δεν φτάσω στο τελικό στάδιο των ποινών. Έχεις τρεις μέρες να πληρώσεις, αλλιώς μείον τρεις. Τι διαστάσεις έπαιρναν καθημερινά αυτά τα θέματα. Και με τον Καρυπή δεν φτάσαμε ποτέ σε αυτό το σημείο. Τώρα που είναι πληρωμένα. Ναι. Που είναι πληρωμένοι οι ποδοσφαιριστές, έτσι. Και το λένε οι ίδιοι, δεν το λέμε εμείς. Ναι. Δεν πάμε να κάνουμε τσεκ το λογαριασμό που πήγαν τα λεφτά, παιδιά. Τώρα που είναι πληρωμένοι. Γιατί δεν γίνεται το αντίθετο από αυτό που γινόταν μέχρι πρότινος? Γιατί θεωρείται αυτονόητο. Ακούτε μεταξύ κάτι κουφά σε σχέση με τα έσοδα. Πήρε λέει 2,5 εκατομμύρια από την ΕΡΤ. 300 χιλιάρικα από το ΚΑΡ. Σιγά μην πήρε και 3 εκατομμύρια από το ΚΑΡ. 300 χιλιάρικα δύσκολα. Ναι. Να ξέρετε. Γιατί λέει δεν βάζει και μια χορηγία μπροστά, λέει μια 500 άρα. Σιγά λέει. Τι είναι 500 χιλιάρικα τη φανέλα του Άρη? Έλα φέρτα εσύ τα 500 χιλιάρικα που το λες και το γράφεις. Που και πάλι για μένα δεν είναι πολλά 500 χιλιάρικα για το μπροστινό μέρος φανέλας. Ούτε 200 δεν είχες φίλε φέτος πρόταση. Αυτό. 200 είχες. 250. Για μένα εκεί ο Άρης. Όταν όμως γράφονται ασυναρτησίες. Ασυναρτησίες 1,2 και 800 από την Deep Bet. Τ' άκουγε ο Φώτης ο Μπαλτίδης, ο φίλος μου, και έλεγε τι είναι αυτά που γράφουν ρε παιδιά, ποιος θα δώσει αυτά? 1,8, 1,2 και 800. Αυτή την αίσθηση έχει ο κόσμος, ότι αυτά τα ποσά παίζουν. Δεν είναι έτσι παιδιά, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν ειδικά δεν είσαι διαπλεκόμενος να τσακώσεις καμιά κρατική μπροστά διαφημισούλα ή καμιά συγκεκριμένη άλλη διαφήμιση από δεξιά και αριστερά. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Απλά. Αλλά εμείς το έχουμε εύκολο. Βάλε μια. Γιατί έχει λέει Καρυπίδης. Όταν είσαι έξω από το χώρο όλα εύκολα είναι. Από μέσα είναι τα δύσκολα. Το θέμα είναι ότι η φετινή χρονιά είναι και μια ευκαιρία για τον Άρη και το έχει ξεκινήσει από τις πρώτες αγωνιστικές να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το brand name του, γιατί νομίζω ότι μόνο οι τηλεθεάσεις που γίνονται στα παιχνίδια της ομάδας είναι αρκετές για να δώσουν στον Καρυπίδη το δικαίωμα την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι, να διαπραγματευτεί αλλιώς, αν δεν το κάνει ήδη. Και με αυτόν τον τρόπο να έχουν και περισσότερα έσοδα στην ομάδα. Γιατί πλέον έχεις να παραθέσεις, σαν Άρης, ότι τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ κάναν μεγαλύτερη τηλεθέαση από όλα τα άλλα. Έτσι. Και κάναν μεγαλύτερη τηλεθέαση ακόμα και από τον Boca River, ας πούμε. Για να μεγαλύτερη πάμε... τηλεθέαση από τον Boca River έκανε το Απόλλων Άρης. Όχι το ΠΑΟΚ. Το Απόλλων Άρης δηλαδή. Α, για να μην πάμε στα ντέρμπι. Κάποιοι μου λένε, ναι, λέει το Άρης ΠΑΟΚ, λέει το βλέπαν και ΠΑΟΚσίδες. Φυσικά ρε φίλε το βλέπαν και ΠΑΟΚσίδες. Αλλά αυτό ακριβώς δείχνει την δυναμική του Άρη. Έτσι. Γιατί και το Λάρισα ΠΑΟΚ προφανώς θα βλέπουν οι ΠΑΟΚσίδες ή το Λεβαδιακός ΠΑΟΚ ή το όποιο άλλο τέτοιο. Δεν θα το δουν όλοι όμως. Το θέμα είναι τι θέλετε. Δεν είναι το ίδιο. Φυσικά και δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Και είναι και ένα πολύ καλό διαπραγματευτικό όπλο για τον Καρυπίδη για να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα την επόμενη σεζόν. Που δεν ξέρω αν γίνεται κιόλας να επαναδιαπραγματευτεί και με την ΕΡΤ. Την επόμενη έχει υπογράψει και την επόμενη. Ναι, άρα δεν γίνεται. Δεν είναι διαιτή συνεργασία. Δεν γίνεται όμως. Μπορεί. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί γιατί να. Γιατί μπορεί να πάει ο Καρυπίδης στην ΕΡΤ και να τη πει κάτσε εδώ πέρα, βλέπεις τι σου φέρνω. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, αλλά με κρατικό φορέα τώρα να πας προς τα πάνω είναι λίγο δύσκολο εκτός αν είσαι κολλητός με τον κρατικό φορέα. Τώρα με άλλη κυβέρνηση μπορεί, θα δούμε. Δεν ξέρω. Γιατί έχουμε και τα γνωστά ζητήματα και όχι με τον Βασιλιάδη, ο οποίος ούτε έχει ευνοήσει ούτε έχει αδικήσει σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι τον Άρη πάνω σε αυτό το ζήτημα των τηλεοπτικών και ίσα ίσα μπορούμε να πούμε ότι ο Βασιλιάδης στο συγκεκριμένο θέμα αναγνώρισε ότι ο Παναθηναϊκός και ο Άρης είναι ένα σκαλοπάτι πάνω από τους υπόλοιπους εμπορικά. Θα μου πεις αναγνώρισε, τι αναγνώρισε? Το αυτονόητο. Το αυτονόητο, ναι. Φτάνουμε όμως στο σημείο, Νίκο, ξέρεις τι. Ακόμα και το αυτονόητο όταν το πετυχαίνουμε να το θεωρούμε επιτυχία. Ενώ δεν θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, με όλα όσα έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Και με αυτή την κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο έγινε. Μια που λες για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Στο κομμάτι της εκδρομής του Όφη με τον Άρη, και είναι κάτι που πρέπει να δείξουμε και στο Λαμπαοτάρης, υπάρχει τεράστια ανισονομία.
ενώ επέτρεψαν σε Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να έχουν κόσμο, στον Άρη δεν τον επιστρέφουν. Είναι φάουλ. Δεν τον επιτρέπουν. Απίστευτη ανισονομία σε σχέση με το παιχνίδι αυτό. Δεν κατάλαβα γιατί να μην έχω κόσμο εγώ. Είναι παράλογο και είναι ξεκάθαρα επιλεκτικά αυτά τώρα. Εντάξει, δώσαμε στον Άρη και δεν τον αφήσουμε να πάει τώρα. Εντάξει, κάτι σημαίνει αυτό. Δεν γίνεται τυχαία. Δεν γίνονται ποτέ τυχαία αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν θα αλλάξει. Δυστυχώς. Για μία ακόμη φορά αυτό το πράγμα. Δεν θα πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει κάτι και να αλλάξει. Εκτός αν ασκήσει ο Άρης μεγάλη πίεση, που και αυτή πάλι δεν ξέρω αν θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί εκτίθενται όλοι πλέον με αυτή την απόφαση τη σημερινή. Όταν, όπως λες, έχουν πάει όλοι οι προηγούμενοι και εσύ δεν πας. Και σου απαγορεύουν να πας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε στο δεύτερο break έχοντας ολοκληρώσει την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε, καλώς χωρών των πραγμάτων, θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για εσάς. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Λοιπόν, μιας που ανέφερες Αβραμόγλου, ναι. Θα τα πούμε τώρα με τους ειδικούς. Και με λεπτομέρειες. Με γιατί... τους ειδικούς ή με την ειδικό. Με την ειδικό στην προκειμένη περίπτωση. Ρόλο, γιατί πέρα από την αθλητική σας ενημέρωση, φροντίζουμε και για την ενημέρωση όσον αφορά τα θέματα υγείας. Εντάξει. Και έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Μαρία Βαβούλη. Όχι μόνο υγείας. Τι. Έχει εκπληκτικά μπαχαρικά. Και εκπληκτικά μπαχαρικά, ναι. Αλλά και, και θέματα υγείας. Ναι. Εγώ, ας πούμε, που έχω την ψήξη τώρα μια εβδομάδα πίσω στην πλάτη και με βαράει όλο μου το σώμα. Θα πάω στον Αβραμόγλου. Κυρία Βαβούλη, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Γεια σας σε όλους. Πρέπει να του βρούμε μπαχαρικά για το φαγητό του να τρώει καλά. Ναι. Να φύγει από αυτή την ψήξη μας, έχει γανιάσει εδώ μια εβδομάδα. Ναι. Και τον Όνι πρέπει να του στείλουμε επίσης για να είναι χαρούμενος. Θα μου δώσετε τη διεύθυνση Ωραία. Και θα στείλω εγώ. Ωραία. Λέω τον Σοφού 18. Ωραία. Στον έκτο όρο. Είμαστε και πολύ κοντά. Είμαστε και δίπλα. Εννοείται ότι είμαστε πολύ κοντά. Ωραία. Οπότε θα το φτιάξω εγώ αύριο κιόλας και μεθαύριο θα το έχει έτοιμο. Και θα μου πείτε σε αν περάσει ένα δίμερο η ψήξη. Ωραία, ναι, γιατί μας πονά τα πόδια, μας πονά τα χέρια, πονάμε παντού με αυτό το πράγμα. Θα νιώσετε τους μυς να ξεμπλοκάρονται και θα νιώσετε πολύ καλύτερα γενικά. Είναι 28 χρόνια. Είναι κρεμούλα, τη φτιάχνουμε εμείς και είναι τέλεια. Είναι 28 χρόνια. Εγώ είμαι 41. Έχω έρθει Αβραμόγλου εδώ και καιρό. Και κάνεις καλή ζωή. Γι' αυτό εδώ είναι και χορηγός Αβραμόγλου και παίρνω το αντιοξειδωτικό μου όλο, φίλε, και μια χαρά. Βέβαια, σαν 20. Και είσαι καθαρός. Σαν 20. Βέβαια. Ωραία. Να πούμε όμως ότι χρειαζόμαστε λίγο να αυξήσουμε και τα επίπεδα της τεστοστερόνης στον οργανισμό μας. Τέσσερα παιδιά έχω, εγώ δεν χρειάζομαι άλλα. Ο Παπαδόπουλος αυτό και σε αυτό είναι ο Παπαδόπουλος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για όλους όσους τους άντρες που χρειάζονται να αυξήσουν τα επίπεδα της τεστοστερόνης, και όχι μόνο για τους άντρες οι οποίοι έχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις καθημερινά, τρέχουν δεξιά-αριστερά και δεν προλαβαίνουν. Έτσι. Αλλά και για τους αθλητές. Που τι μπορούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε το τριβόλι. Παλιά λέγανε στα χωριά τριβόλια, ξέρεις. Μην πατήσετε τριβόλια με το ποδήλατο. Υπάρχει το τριβόλι. Είναι φυτό. Είναι ένα απλό λιτό φυτό της ελληνικής φύσης. Βοηθάει στη τεσοστερόνη. Ναι. Αυξάνεται η επίδοση της τεσοστερόνης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους αθλητές για πιο πολύ δύναμη, για να αυξηθεί η μυϊκή μάζα. Ωραία. Και βοηθάει μετά την άσκηση τον οργανισμό να επανέλθει. Να επανέλθει στη φυσιολογική του κατάσταση, στην πιο ήρεμη και να ομαλοποιήσει την πίεση του αίματος. Μάλιστα. Αυτό τι είναι, το πίνουμε, το βράζουμε, σκόνη, τι το κάνουμε. Αυτό είναι μια βιολογική σκόνη. Το πίνεται μαζί με λίγο νεράκι. Ωραία. Για 8 εβδομάδες. Για 8 ένα εβδομάδες. Του γλυκού για 8 εβδομάδες. Και σε τι συσκευασίες το έχουμε στον Αβραμόγλου. Αυτό είναι 200 γραμμάρια. 200 γραμμάρια. Πάρα πολύ ωραία. Και να πω επίσης μας παίρνει το 8βδόμαδο ή θέλουμε παραπάνω από ένα πακετάκι. Όχι, ένα πακετάκι φτάνει. Ένα πακετάκι 8 εβδομάδες. Ναι, και για τους κυρίους οι οποίοι τέλος πάντων έχουν κάνει κάποιες εξετάσεις και έχουν μειωμένο τον αριθμό της γονιμότητας, να το πω έτσι, μπορεί να βοηθήσει και σε αυτό. Και αυτό είναι έρευνα η οποία έχει γίνει, είναι εμπεριστατωμένη και είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη. Εμείς είμαστε λίγο πίσω σαν Ελλάδα. Σωστό. Αλλά πραγματικά αυξάνει το ρυθμό και τον αριθμό. Ωραία. Εμείς επειδή έχουμε, θέλω να πιστεύουμε, ο Θεός μας έχει δώσει 4 παιδάκια, δεν θα πάμε για άλλο, που δεν θέλουμε να τα αυξήσουμε εμείς. Τι άλλο μπορούμε εμείς έτσι για να είμαστε δυνατοί καθημερινά, να έχουμε ένταση στην καθημερινότητά μας, να έχουμε ενέργεια. Εσείς χρειάζεστε, κράμπερι και γκότσιμπέρι. Κράμπερι, Ναι. Όλα τα μούρα, αυτά που εμείς τα κοροϊδεύουμε, ας πούμε, τα μούρα σιγά. Κι όμως, έχουν όλες τις βιταμίνες, όλο το σίδηρο, όλο το ασβέστιο, όλο το φόσφορο, όλο το συμπλήγμα των βιταμινών Β που χρειαζόμαστε. Και επίσης, κακάο. Το οποίο ανεβάζει σερωτονίνη, ντοπαμίνη, φενιλαλανίνη.
ενέργεια, κέφι, χαρά και καλό εγκέφαλο. Να σκέφτεται και να θυμάται. Δεν παχαίνει αυτό το κακάο. Όχι, είναι σκέτο το κακάο, δεν έχει τεγάλο τίποτα μέσα. Είναι βούτυρο κακάο. Σε αυτά που θα στείλετε στον Νίκο, στείλε και για μας δίπλα. Θα στείλω. Μην τα μπερδέψουμε μόνο και πάω στο πέμπτο εγώ. Και έχουμε ζητήματα. Λοιπόν, να είναι, έχουμε τα ονόματα. Τριβόλι, για τώρα και για πάντα. Ωραία. Είναι μοναδικό. Τριβόλι. Ωραία. Για καλό βόλι. Θα κάνω και ρήμα. Εσείς ξέρετε που είναι η επιχείρηση, να πούμε και στον κόσμο. Ναι, έχω έρθει. Έχω γνωρίσει εγώ και τον κύριο Αβράμοκλη κτλ. Ωραία. Ωραία. Είμαστε πάρα λοιπόν εδώ στην 100 γωνία, στην πλατεία Εμπορίου Άνω Λαδάδικα, πίσω από το Today Licious, έτσι. Πάρα έχουμε πολύ, σελίδα στο ίντερνετ για όποιον είναι μακριά και δεν μπορεί να παραγγείλει από κοντά, να έρθει από κοντά να μας γνωρίσει. Avramoglu.gr και Avramoglu με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook και φυσικά στο Libero, βρε παιδιά, φιλοξενούμαστε. Έτσι, και εδώ μας βρίσκεται. Έτσι, 100% για να καταλαβαίνει και ο κόσμος από την Τσιμισκή. Λίγο πιο πάνω θα περπατήσετε με 50 μετρουδάκια και θα το δει τον Avramoglu. Έχει μια πάρα πολύ ωραία πινακίδα. Γωνιακό είναι το μαγαζί. Έτσι. Οπότε θα τα βρούμε όλα. Ξέρει. Αφού έχω έρθει. Τι παλιός είμαι. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Και σε εσάς και σε εσάς. Λοιπόν, αυτά και από τον Αβράμογλου. Μην μπερδέψουμε μόνο αυτό με τη σωστερόνη, γιατί θα έχουμε ζητήματα. Τι να κάνουμε, φίλε, εγώ, ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας. Έχουμε τη σωστερόνη. Απλά αυτοί παίζαν ποδόσφαιρο και τους και χτυπούσε το όταν γινόταν η εξέταση. Θα παίρνανε, θα τρώγανε πολύ τριβόλι, φαίνεται. Λοιπόν, εσύ παίρνεις τριβόλι. Όχι, να πάρεις. Τώρα θα κανονίσω με Αβράμογλου να βρεθείς και για σένα το τριβόλι. Το κράμπερι θα πάρουμε εμείς. Έτσι, και το Αμαζόνιο Νόνι θα το δώσουμε στον κύριο Ζαγόρα το βράδυ. Γιατί είναι η ζούγκλα Αμαζόνιο Νόνι. Κατάλαβες. Έτσι. Όλα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Δεν μας βοηθάει η τηλεφωνική επικοινωνία με τον καλεσμένο μας. Ήταν άχαστο. Μπορεί να μας βοηθήσει μέχρι τις 7, θα δούμε. Yeah. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές λοιπόν μέχρι να τον εντοπίσουμε τον καλεσμένο. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο για να τα πούμε παρέα μέχρι και τις 7 για να σχολιάσετε τον Τζίλο. Που ορίστηκε να διευθύνει το Όφι Άρης, για να σχολιάσετε το απαγορευτικό της αστυνομίας στους οπαδούς του Άρη για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής στο Γεντικουλέ. Λοιπόν, δεν θα σας ζητήσω να μας φτιάξετε δεκάδα εσείς ακόμα για το μάτς Κυριακής, άλλωστε νομίζω ούτε ο Παντελίδης την έχει φτιάξει ακόμα στο μυαλό του. Καλά, καλά. Φτιάξουμε εμείς. Καλά, καλά, γιατί ούτε και σήμερα έδειξε κάτι. Πολύ ανακατεμένα πράγματα. Ναι. Στο τακτικό έκανε τακτική, αλλά δεν. Αυτός ο Παντελίδης δεν είναι δυνατόν. Θέλουν οι δημοσιογράφοι να μάθουν την 11 και δεν έδειξε δείχνει. Σχήμα. Δεν έδειξε τι σχήμα. Τα πράγματα. Και ο Ερέρα έκανε τα ίδια. Δεν έδειξε σχήμα. Δεν αλλά έδειξε εδώ σχήμα. Πέρα δεν ένα ωραίο σχήμα. Περίμενε. Εδώ πέρα σχήμα εξαιρετικό. Όχι, εξηγά. Δεν ψήνεσαι. Όχι. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Νύχταρης γιατί έχει πάει πάνω στον deal. Ίδιος. Όντως. Και έχει αφού σκοτώ που παίζει. Τέλος πάντων. Είναι ίδιος. 0-1. Η ρότο Καλαμαριά. Με 13 παίκτες στην αποστολή. 13 παίξει ο Καλάτζος, ε. Μάλιστα, ναι. Μπράβο. Και Τσουμάνης είναι εκεί, ναι, σωστά. Μετά το 2-3 που έκανε ο Ρόδος μέσα στη δόξαδρά μας. Μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό. Ανοιχτό λοιπόν το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε γραμμή, Δημήτρη μου. Όχι, ωραία. Περιμένουμε λοιπόν. Δεφορμέ ο κόσμος από χθες. Άμα είναι πάνω όλα καλά, δεν ανταποκρίνεται κανένας. Άμα πάει κάτι στραβά, εντάξει. Αλλά, αν γίνει και μια στραβή και δεν κερδίσουμε την Κυριακή, την Δευτέρα, μην δω να πλακώνουν οι γραμμές 6-7 μαζεμένες. Την Δευτέρα που θα λείπω. Ναι. Είναι γι' αυτό. Μην μου πει κάποιος θα λείπω με σε άτυχο αποτέλεσμα, ναι. Και θα κερδίσουμε, αλλά τέλος πάντων. Και την Τρίτη θα λείπεις. Και την Τετάρτη. Και την Τετάρτη θα λείπεις. Θα βγω τηλεφωνικά. Α, θα βγεις. Και στις τρεις μέρες, ναι. Ευχαριστούμε. Τη μία, όχι, τη μία δεν μπορώ, πετάω. Όχι, δεν. Και στην άλλη νομίζω πετάω. Δεν θα σε βγάλω, όχι, όχι. Τρεις μέρες είσαι όφη. Την Τρίτη θα βγω σίγουρα. Σου δίνω όφη με και. Θα είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχω πρόβλημα. Να πάρω μια συνέντευξη εκεί. Ποιον. Να σηκώσω κασκόλ. Πιστεύετε. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Μια φανέλα, ρε φίλε. Όχι. Καλησπέρα. Από τα καναρίνια που έχω. Μικρός. Είναι γεια πολύ σας. Απλό, ρε παιδιά. Ναι. Χρυσανθεκινικό. Τι. Ο Άρης είναι τεράστιος και οι άλλες είναι ομαδούλες και τους δίνουν εισιτήρια. Εμάς μας φοβούνται. Τι να κάνουμε. Η αλήθεια έτσι δεν λένε ότι με τις μεγάλες ομάδες θα γίνει διαπαγόρευση. Γι' αυτό. Αυτό πρέπει να πείτε. Δεν μα μου στείλε ένας φίλος, ο οποίος είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Και μου λέει, ρε φίλε, αφήσαν τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕ γιατί εσείς δεν είστε στις μεγάλες ομάδες. Λέω ακριβώς το αντίθετο έγινε, φίλε. Έτσι ακριβώς δίνουν στις μικρές και στις μεγάλες δεν δίνουν. Αφού λέω είμαστε μικρή ομάδα. Στη Λάρισα, στο Λεβαδιακό και τα λοιπά δίνουνε. Σε εμάς δεν δίνουνε, αφού είμαστε μικρή ομάδα. Έτσι. Τέλος πάντων, κάποια τέτοια γεγονότα δείχνουν περίεργες καταστάσεις. Μικρές ομάδες έχουν αυτοί εδώ που λένε ότι που νομίζουν ότι έχουν μεγάλες ομάδες. Έτσι δεν είναι, Χρήστατε. Έτσι. Αριανάρα για πάντα, αφού το ξέρεις. Yeah. Έτσι, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Έλα, ρε.
Πού να έρθω. Πού να έρθεις εδώ στη Νέα Πολύ. Στη Νέα Πολύ δεν μπορώ. Διαμαρτύρεστε ότι δεν σας παίρνουν τηλέφωνο. Όχι, γιατί μας παίρνουν συνέχεια. Α, τότε γιατί λέτε να με δεν πήρε κανένας τηλέφωνο. Δεν είπαμε γι' αυτό. Είπαμε για τα εισιτήρια είπαμε δεν πήραν, όχι τηλέφωνο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν ασχολούμαι με κανένα τζίλο μήλο, γιατί όποιος και να ήταν, είναι εις βάρος του Άρη. Ξεκάθαρες κουβέντες, χρόνια και δαμάνια. Εγώ έχω να πω δύο πράγματα για τον αγώνα της Κυριακής και στους παίκτες και στον Παντελίδη και στον πάγκο της ομάδος να βγάζουν φωτιά. Δεν θέλω να δω γατάκια. Αυτοί από την αρχή, γιατί ειδικά με τον Άρη έτσι παίζουνε, σε όλη τη διάρκεια του μάτς θα έχουμε προκλήσεις, θα πέσει αύριο ξύλο, κλωτσιά στην κλωτσιά, και όποιος αισθάνεται γατάκι λοιπόν από τον Άρη, παίκτης, να το δηλώσει εφαρσός στον προπονητή του και να μην ασούμε συμμετάσχει στην αποστολή. Εδώ θα γίνει μάχη, θα γίνει ροντέο, και ιδιαίτερα από αυτόν τον περίεργο Παπαδόπουλο που καθ' όλη τη διάρκεια του μάτς θα προκαλεί, δεν υπάρχει να με καμία περίπτωση. Αυτός είναι χειρότερος και από τον Ματζουράκη και από τον Καραγεωργίου. Συνήθως οι γενίτσαροι έτσι συμπεριφέρονται. Από τον Καραγεωργίου τώρα δεν πιστεύω. Δεν άκουσα. Από τον Καραγεωργίου το τερμάτισες. Δεν υπάρχει από τον Καραγεωργίου κανένας άλλος. Εγώ σου λέω ότι αυτός είναι ένα με λοιπόν 100 φορές χειρότερος. Δεν θα ξεχάσω ρε πέρσι να με λοιπόν στον αγώνα να με του πρώτου γύρου το 0-0 που έτρεχε σαν τρελός για ένα ράουτ. Πλάκα μου κάνεις. Το θυμάμαι αυτό που λες, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο. Πλάκα εγώ μου κάνεις. Θυμάμαι επί προσωπικού. Οι γεννήσαροι έτσι συμπεριφέρονται. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Εγώ θυμάμαι επί προσωπικού που είπε ότι συμφώνησα. Κάτσε ρε, περίμενε λίγο. Που είπε ότι συμφώνησα με τον Άρη και τη Δευτέρα έρχομαι να υπογράψω και την Κυριακή τον ανανέωσε όφη. Εμένα αυτό μου έκανε. Πολύ μεγαλύτερη. Επανέλαβε λίγο ρε Χρήστοφε, γιατί λέω, δεν σε άκουσα, ότι... παρακολουθώ και συγχρόνως στο πάσχετ εδώ με τις γυναίκες. Καλά κάνεις. Εγώ λέω ότι αυτό που μου έκανε πολύ κακή εντύπωση σχέση με τον Παπαδόπουλο είναι ότι σε μένα, όχι σε άλλον, ναι, είπε την Παρασκευή Χρήστοφε, συμφώνησα με τον Καρυπίδη. Έτσι. Την Κυριακή κατεβαίνω να μαζέψω πράγματα κτλ. Τη Δευτέρα μην πείτε τίποτα, υπογράφω. Μην πείτε, ναι, τίποτα όμως στο Σαββατοκύριακο, σε παρακαλώ πολύ να τελειώσω με τον Όφη. Οκ, okay, coach. Σεβαστό, πάρα πολύ ωραία. Κυριακή ανακοινώθηκε από τον Όφη. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, παλικάρια, και εκτός αυτού έχουν και μια λινάτσα να με μέσα που το παίζει Τραμπούκος, αυτός ο Νάστος, μαζί με τον άλλον να με τον Ποτουρίδη στην άμυνα. Ο αρχηγός είναι ο Νάστος. Ναι. Το παίζουν παλικάρια. Ναι. Οι τύποι να με αυτοί, και θέλω από το πρώτο λεπτό μέχρι αυτός και που στραβοπάτησε στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, λες. Εκεί που έχασε την τρίπλα στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Έτσι, 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 έτσι. Όχι μόνο αυτό, είναι και η πιο προκλητική. Ιδιαίτερα αυτός ο Νάστος το παίζει παλικάρι, μάγκας. Ο Τραβούκος. Ναι. Λοιπόν, ποδοσφαιρικά. Για μας είναι ένα μεδιάρι οπωσδήποτε, αλλά στην χειρότερη των περιπτώσεων δεν πρόκειται να χάσουμε το μάτς. Κλωτσιά στη κλωτσιά, δύναμη στη δύναμη, και ας μείνει λίγο η τέχνη. Μαγιά από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο, και ιδιαίτερα ο πάγκος μας να μην, ας πούμε, απαντήσει στις προκλήσεις, οι παίκτες μας να μην πέφτουν κάτω στο ένας εναντίον ενός, γιατί θα πέσει πολύ κλωτσιά, και να μην διαμαρτύρονται, μην περιμένοντας να τους δώσουν φάουλ. Θα πάρουν φάουλ αφού βγάλουν αίμα, και να τους αφήνουν να συνεχίσουν τη φάση. Ελαττήρια σε κλάσματα του δευτερολέπτου όρθιοι, και δεν αφήνουμε τη φάση. Έτσι θα πάει ένα με το μάτς, και είμαι σίγουρος, ας πούμε, ότι όχι να μην λοιπόν διάρει, αλλά να τους βουλώσουν, γιατί καθόλου πιθανό να δεις μαγιές, ας πούμε, και από τον Πλατέλα, που δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας. Αλλά στο γενικό να με κλίμα, ίσως να δεις, ας πούμε, λοιπόν, αγωνιστικά, και από εκεί να μην κάνει τέτοια. Αγωνιστικά θα θέλει ο Πλατέλας να δείξει. Φυσιολογικό είναι το παιδί, εντάξει. Okay. Ας κάνει ό,τι μπορεί. Όχι μόνο αυτό. Αυτό κοίταξε να δεις. Αυτή, ας πούμε, την άποψη δεν τη δέχομαι χρόνια να με τώρα. Δηλαδή όταν είσαι στον Άρη, παράδειγμα, ένας παίκτης και δεν δείχνεις τίποτα, και θα πας στην άλλη ομάδα να μου δείξεις εμένα τι. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις για τον Πλατέλα δεν έδειξε τίποτα. Ένα εγωισμό... Όχι, μιλάω γενικά. Ναι. Δεν θέτω προσωπικό θέμα Πλατέλα, γιατί όντως σε βοήθησε χωρίς καμιά αμφιβολία. Έτσι. Και δεν αφιζητώ λοιπόν την προσφορά του.
αλλά δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση παίκτες οι οποίοι συμπεριφέρονται να μου λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί για μένα είναι πολύ μικροί, είναι παίκτες, ας πούμε, αόρατοι. Διότι αν είσαι παίκτης και έχεις κότσια, θα το δείξεις, ας πούμε, και στη μεγάλη ομάδα που είσαι. Και μην περιμένεις στη γωνία, και όχι μόνο να είμαι στο ποδόσφαιρο, γενικά σε όλα τα αθλήματα, γιατί παρακολουθώ να είμαι κάτι τέτοια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ίσως και από την περίπτωση αυτού του παίκτη να έχεις, ας πούμε, προκλήσεις. Δύναμη στη δύναμη και κλωτσιά στη κλωτσιά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο, Δημήτρη. Επόμενος. Πάμε στον επόμενο. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Με αφορμή την ανακοίνωση που έβγαλε ο Super 3, θα ήθελα λίγο να τοποθετηθώ. Να τοποθετηθείτε. Πείτε μας το μικρό σας. Μ' ακούτε? Το μικρό όνομα, αν έχετε την καλοσύνη. Γιάννης. Πάμε, Γιάννη. Λοιπόν, καλά έκανε και τοποθετήθηκε. Εντάξει, προφανώς έχουν κάποιους λόγους τα παιδιά που αναφέρονται σε αυτά που αναφέρονται. Αλλά επί της ουσίας, εγώ σκέφτομαι αν ο Super 3 σαν σύνδεσμος αναλωνόταν όλα αυτά τα χρόνια που ασκεί την κριτική που ασκεί στους παράγοντες, στους παίκτες κτλ. Να μπορέσει να γίνει ελκυστικός και ο Άρης περισσότερο με το επικοινωνιακό και με τις δημόσιες σχέσεις. Αν θα μπορούσαμε να το καλλιεργήσει αυτό το κομμάτι και αυτή τη στιγμή ήμασταν και λίγο πιο δυνατοί. Ορίστε. Ο Super 3 να καλλιεργήσει το επικοινωνιακό κομμάτι της ΠΑΕ Άρης ή της ΚΑΕ. Ο σύνδεσμος δηλαδή. Εδώ και πολλά χρόνια έχει τη δύναμη, αν δεν κάνω λάθος. Τι να κάνει, επικοινωνιακό. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ναι. Οπαδί είναι, δεν είναι ούτε επικοινωνιολόγοι, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και αν κάποια στιγμή στο παρελθόν επιχείρησαν να έχουν ένα τέτοιο ρόλο, γιατί υπήρχε μια περίοδος που ανακοινώνουν μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι ήταν λάθος. Είναι από τα λάθος κομμάτια της ιστορίας. Όχι, εγώ δεν λέω ότι ήταν λάθος ή σωστό. Εγώ δεν θα κρίνω αν ήταν λάθος ή σωστό. Εγώ λέω το εξής, ότι εάν τοποθετούνταν διπλωματικά και με δημόσιες σχέσεις και προσπαθούσε να φέρει και κάποιους ανθρώπους με λεφτά, με τη δύναμη που είχε, δεν ξέρω αν τη χρησιμοποίησε σωστά. Αφήστε τι έγινε στο παρελθόν, γιατί έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία και λειτουργία του συνδέσμου γενικότερα τελευταία 3-4-5 χρόνια. Ναι, εγώ βλέπω τώρα πάλι ότι βγαίνουν ανακοινώσεις και αφορούν τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης είναι αυτός που είναι. Ποιον έπρεπε να αφορούν δηλαδή? Ναι, αυτό λέω. Η ανακοίνωση που έχουν βγάλει από τη μία διατυπώνει την αντίρρησή του ως σύνδεσμος στην φωτογραφία με τον Γιαννακόπουλο, αλλά από την άλλη σημειώνει ότι δεν πρέπει ορισμένοι να τη χρησιμοποιήσουν για να καλλιεργήσουν εσωστρέφεια, γιατί ο Καρυπίδης πρέπει να κριθεί ως διοικητικός ηγέτης της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Όχι ως ένας ο οποίος έχει κάνει ένα επικοινωνιακό λάθος, γιατί αν το δείτε, είναι επικοινωνιακό λάθος να βγαίνεις με αυτόν που πριν τρεις εβδομάδες είπε ΠΑΟΚΑΡΑ είμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο στο Άρης ΠΑΟΚ. Και τι το εννοούσε δηλαδή? Ο Γιαννακόπουλος. Ναι, το εννοούσε ο Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω αν το εννοούσε, δεν συναναστρέφομαι με τον Γιαννακόπουλο, αλλά σε κάθε περίπτωση πήρε θέση υπέρ του μεγάλου σου αντιπάλου. Στον οπαδό χτυπάει άσχημα. Για μένα ό,τι θέση πήρε ο Γιαννακόπουλος είναι χωρίς ουσία, διότι... Γι' αυτό και είστε τώρα στον αέρα και εκφράζετε κι εσείς, αλλά την ίδια στιγμή έχει δικαίωμα να εκφραστεί και ο σύνδεσμος. Αυτό λέω και εγώ, ότι ο σύνδεσμος, επειδή έχει το δικαίωμα και τη δύναμη, θα μπορούσε ίσως να καλλιεργήσει το επικοινωνιακό με το δικό του τρόπο, όπως αυτός νομίζει σωστό ή τουλάχιστον υποδεικτικά. Νομίζω το κάνει. Το κάνει σε αρκετές περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι ο σύνδεσμος ο επικοινωνιολόγος της ΠΑΕ Άρης. Και κανένας σύνδεσμος δεν μπορεί να λειτουργήσει ως επικοινωνιολόγος μιας ανώνυμης εταιρείας. Η ΠΑΕ Άρης και η ΚΑΕ Άρης, αλλά πρώτιστα η ΠΑΕ Άρης, θα πρέπει πρώτιστα να ενισχυθεί στο κομμάτι αυτό. Και το ενισχυθεί δεν εννοώ να πάρει δύο δημοσιογράφους στο γραφείο τύπου ή δύο επικοινωνιολόγους. Ο Άρης και ο Σύλλογος γενικότερα θα πρέπει να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στα κέντρα των αποφάσεων και της ενημέρωσης. Τι σημαίνει κέντρα αποφάσεων και ενημέρωσης? Όπως ο συμπολίτης ή η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός έχουν 132 διαφορετικούς αρθρογράφους δεξιά και αριστερά να τροφοδοτούν με τις θέσεις των ομάδων το σύνολο του κόσμου και των αναγνωστών, κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και ο Άρης. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. Γιατί τώρα αυτό λοιπόν είναι και το μυστικό. Γι' αυτό και θα έπρεπε να προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Και αν δούμε ιστορικά και χρονικά,
η πτώση του Άρη με την η πτώση εννοώ σαν σωματείο, σαν κλαμπ. Αυτό αντανακλάται και στα παραρτήματα που είχε κάποτε και ο Super 3. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια έλεγαν, ας πούμε, πόσα παραρτήματα. Εγώ βαριόμουν να διαβάσω ολόκληρο κατεβατό. Αυτό είναι με μια γενικότερη κατάσταση όμως και με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Δεν έχει χάσει μόνο ο Super 3 παραρτήματα. Έχει χάσει και ο ΠΑΟΚ, έχει χάσει και η ΑΕΚ, έχει χάσει και ο Ολυμπιακός, έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός. Που ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν είχαν τα προβλήματα της ΑΕΚ και του Άρη, που βρέθηκαν σε μικρότερη κατηγορία. Χάσανε γιατί δεν μπορούν να στεγαστούν πλέον. Υπάρχει νομικό πλαίσιο πολύ πιο αυστηρό. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως σύνδεσμοι γιατί είναι παράνομοι, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα παραρτήματα. Το ξέρετε ότι το νομικό πλαίσιο απαγορεύει πλέον ακόμα και σε εσάς που είστε, έχετε ένα σπίτι και θέλετε να το νοικιάσετε το σύνδεσμο. Το ξέρετε ότι έχετε ποινική ευθύνη για το οτιδήποτε. Εσύ ο ιδιοκτήτης, αυτός που το νοικιάζει. Γιατί οτιδήποτε γίνει στο σύνδεσμο θα το νοικιάσεις, θα το νοικιάσεις το χώρο σου. Αν ξέρεις ότι έχεις ποινική ευθύνη. Εγώ λέω δεν θα το νοικιάσεις. Γιατί έγινε αυτό? Για να μην το νοικιάζουν. Για να μην βρίσκουν χώρο στέγασης. Έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχει και μια εναλλακτική που λέγεται αγορά. Δηλαδή θα μπορούσαν να έχουν. Να αγοράσει ο συνδεσμίτης, εννοείται ένα σπίτι. Εδώ δεν έχει να αγοράσει να μείνει η οικογένειά του. Αγοράσει ένα σπίτι, το χαρίσει. Όλα αυτά έχουν μια συνέχεια. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, το χώρο κοντά στο Βικελίδης, του κεντρικού του Super 3, είναι ιδιόκτητο. Έγινε. Ωραία. Αυτό που λέτε. Αλλά δεν μπορεί να γίνει σε όλη την επαρχία αυτό. Λοιπόν, σας κλείνω γιατί έχουμε είδηση από το Σταμάτη το Μουρελί. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε στο Σταμάτη. Γεια σου, Σταμάτη. Τι έπατε, Σταμάτη? Γεννάτε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι να γίνει, είπαμε να τελειώσουμε την ευρωπαϊκή παρουσία του Άρη Ήρεμα, αλλά έτσι, μόνο Ήρεμα δεν ξεκίνησε το. Δηλαδή? Μάλλον τα προϊόντια του παιχνιδιού, καθώς στο γήπεδο βρίσκονται περίπου 40 οπαδοί της Λευκή, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ με πολύ τόσο ήρεμες διαθέσεις. Υπήρχε μια μεγάλη ένταση με το που μπήκανε μέσα στο αγωνιστικό χώρο στο γήπεδο, καθώς άρχισαν να προκαλούν τους λίγους φίλους του Άρη που ήταν αδιαφθόν, γιατί μιλάμε τώρα ότι αυτό έγινε περίπου 6 ώρα, 6 παρά 5-6 ώρα. Τώρα που θα έρθουν οι άλλοι να δω πόσο προκλητικοί θα είναι. Ναι, και υπάρχει αστυνομική στην αμυντική γραμμή, που από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί κάνουν αυτοί και άλλοι αστυνομικοί. Οι οπαδοί της Λέσης έχουν αποδεικνύσει πάνω από τα δημοσιογραφικά, προκαλούν συνέχεια με διάφορες κοινωνίες ερωτηματικά, με γνωστές υπηρεσίες στα ελληνικά. Το νότερο μπροστά που βλέπω δεν σπάθηκε και αρκετά καθίσματα. Έχει ευκαιρία στην αμυντική γραμμή εκεί. Οι λίγοι που ήταν εδώ στην αρχή που ήταν πολύ νωρίς πλησίασαν προκειμένου έτσι να θέλουν να τα αλλάξουν τα σχετικά γαλλικά. Η αστυνομία από εμάς δεν έγινε κάτι από τους φίλους του Άρη, βέβαια, που βρίσκονται εδώ και έχουν απομακρυνθεί κιόλας αρκετά μακριά. Που έλεγαν εδώ στην άλλη θα ήθελαν να είναι προκλητική. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο τον λόγο, βέβαια το παιχνίδι είναι διάφορο. Δεν έχει έχει περάσει ο Άρης, έχει αποκλειστεί. Προφανώς έτσι έχει να κάνει με οπαδικό και όλη την δικασία, τώρα να έρθουν εδώ να προκαλέσουν τα σχετικά. Έτσι, περίπου 40 άτομα είναι της Λεύσκη. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να μην έρθει τώρα κόσμος όμως για αυτό το γεγονός, να δει το μάτι, να σκίσει τον Άρη. Να μην έρθουν για να απαντήσουν στους Βούλγαρους, που είναι 40 άτομα. Τη Λεύσκη σε όσοι να τιμωρηθεί, δεν την έχει και τίποτα, δεν ξέρει κανείς στην Ευρώπη. Ο Άρης το θέμα είναι να μην έχει τέτοια θέματα. Έτσι, ειδικά τώρα, αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Να πάει ο κόσμος να δει το παιχνίδι. Έτσι. Υπάρχει μια γραμμή δυνάμεων των ΜΑΤ, η οποία είναι εκεί στα δημοσιακά από πάνω μας ακριβώς με τους Βούλγαρους, και υπάρχει και μια γραμμή η οποία είναι περίπου στη μέση των επισήμων, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι στη μέση τα επίσημα και εκεί απάνω, που είναι ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι θέλουν να εμποδίσουν οποιοδήποτε θέλει από την άλλη πλευρά του γηπέδου να πάει προς εδώ, να τον εμποδίσουν. Πάνω κάτω τι έγινε και με το Περιστέρι, νομίζω, στα ΜΑΤ. Ναι, κάπως έτσι, ναι. Λέει, πάνω κάτω τι έγινε και με το Περιστέρι. Στην αρχή η ένταση που δημιουργήθηκε ήταν και ήταν τεχνά των λιχών των Βούλγαρων, που έτσι πήγαν, όπως είπαμε, προκλητικά λίγο και με τσαμπουκά, θα λέγαμε εδώ. Ναι. Τώρα το κάναμε αυτό γιατί το γήπεδο ήταν άδειο. Δεν είχε 20 άτομα, αν είχε 30. Τώρα πόσοι φίλοι του Άγνε σταμάτησε το γήπεδο? Δεν είναι πάρα πολύ ακόμα. Ναι. Τώρα γιατί βρέχει είναι και. Δεν ξέρω, εγώ τώρα έχω ακόμα και πάρα πολύ κίνηση. Ναι. Και εντάξει, θα λέμε την άλλη, γιατί έπρεπε το παιχνίδι αρχικά. Δεν είχε τώρα την εμπορικότητα για να έρθει ο κόσμος. Δηλαδή με την Τύπρο ήταν 200-300 άτομα.
άντε σήμερα να και λίγο παραπάνω. Τώρα βέβαια, που προφανώς και φίλοι πάρει που είναι εδώ ενημερώνουν άλλος, δεν ξέρω τι θα γίνει. Βούλγαροι φίλοι να πω ότι κάποια στιγμή αυταμβλήθησαν να πάνε προς τα πέσω και αντέδρασαν. Γενικά είναι προκλητική η αυτοπαθή της λέξης που έχουν έρθει εδώ. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν κάποια άτομα στο πέταλο εκεί από τους ελεύθερων οργανωμένων, αλλά λίγος κόσμος. Τώρα βλέπω μπαίνει και σιγά σιγά λίγος κόσμος στις θύρες. Γενικά δεν αναμενόταν να έχει μεγάλη πρόσβαση το παιχνίδι σήμερα, έτσι, γιατί άμα βάλουμε αυτό που έγινε με τους Ουκρανούς, που είναι 200 άτομα ούτε τώρα. Αλλά όποιος και να έρθει τον παλάβουμε, έτσι να είναι ήρεμος, γιατί ο Άρης δεν έχει τώρα το ενδεχόμενο, δεν θέλει μάλλον ότι δεν μπορεί τέτοιο περίεργο να γίνει. Έτσι. Και δεν τώρα οι Βούλγαροι ήταν εδώ καθαρά για να προκαλέσουν. Αυτό γίνεται απόλυτα κατανοητό. Ότι οι Βούλγαροι ήταν εδώ για να προκαλέσουν. Για τίποτα παραπάνω. Γενικά δεν πρέπει να γίνεται το παραμικρό στα μάτια, αλλά τώρα ειδικά στο σημερινό παιχνίδι που είναι εντελώς αδιάφορο τώρα, χωρίς λόγο τώρα και αιτία, οι Βούλγαροι έρχονται και δημιουργούν καταστάσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Βούλγαροι ήταν εδώ για να προκαλέσουν. Ναι, εντάξει. Δεν ήταν εδώ για να δουν το μάτς. Ναι. Ούτε για να παραγυρίσουν την πρόκληση της λέξης στην επόμενη φάση του FIBA EuroCup. Απορώ αν αυτή ήταν στο πρώτο παιχνίδι. Αντί να πάνε σε κανένα μπάνσκορ στα μάτια τώρα τραβιούνται στη Θεσσαλονίκη στο παλιό. Απλά τώρα, ναι, τώρα ήρθαν εδώ για να προκαλέσουν. Ναι. Εντάξει, πήγαν στην αρχή, βρήκαν εδώ μόνο 5-10 άτομα μια ώρα πριν το μάτι. Και... ναι. Πάμε εμείς στο μπάνσκορ. Πάμε εμείς στο μπάνσκορ. Ή απλά μεταφέρουμε το γεγονός. Ωραία. Ωραία. Κάτι τελευταίο όσον αφορά το αγωνιστικό, χωρίς Μποχωρίδη και Μπέλε σήμερα, έτσι. Εντάξει, χωρίς Μποχωρίδη και Μπέλε, απόλυτα λογικό και αναμενόμενο αυτό για τον Μποχωρίδη ξανά από χθες. Αλλά τελικά και τον Μπέλη ήταν σίγουρο. Θα είναι με τον ΠΑΟΚ διαθέσιμη στα μάτια. Λογικά θα πιστεύω θα προφυλαχτεί σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή εντάξει, θα δεν καίγεται για το μάτι σου πολύ ο Άρης για να βάλει το σκλαψάκι αν δεν είναι 100% έτοιμος. Γιατί αυτό που το καίγεται το παίρνει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Έτσι. Αυτά από το αγωνιστικό. Ωραία. Αν ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο θα μιλήσουμε συνέχεια. Εντάξει. Έγινε στα μάτι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά. Από τον Σταμάτη Μουρελή, έτσι μια πρώτη εικόνα από το Παλέ, όπου, επαναλαμβάνω, όπως μας μετέφερε και ο Σταμάτης, περίπου 40 παδί της Λουκόιλ πήγαν ορεξάτη, συσσαγωγικά, για να προκαλέσουν και όσοι ακούτε και κατευθύνεστε αυτή τη στιγμή στο Παλέ, να προσέχετε να μην τσιμπήσετε και να μην παίζετε στην παγίδα των Βούλγαρων. Υπάρχει βέβαια και αστυνομία, αλλά όσοι πάτε στο Παλέ, καθίστε, δείτε το παιχνίδι, ωραία, καλά, και μετά πηγαίνετε πίσω στο σπίτι σας και μην δίνετε σημασία στους συγκεκριμένους, γιατί μιλάμε τώρα και για ένα διάφορο μάτς, έτσι, ό,τι και να είναι. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, Δημήτρη μου, και επιστρέφουμε για το τελικό κομμάτι της εκπομπής. Θες που θα κάτσω να δω live streaming τώρα, ενώ δεν θα το βλέπα. Ποιο το, Άρης... Ναι. Ψήνεσαι μόλις είδες μανούρι. Ναι. Σοφάς για τέτοια. Ναι. Η ζωή σου είναι. Τι μανούρες, φίλε. Πήγαν οι άλλοι, βρίζανε εκεί στα ελληνικά. Πίσω τους ματατζίδες. Κρυφτήκανε πίσω από τα μάτς. Μια χαρά. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Τέτοια. Α γυρίσουν πίσω, Μπάνσκο, αυτά. Φιλιππούπολη και ξέρω εγώ. Χούλιγκαν τη Βουλγαρία τώρα. Τώρα πού το είδες αυτό. Πηγαίνετε ρε παιδιά, καμιά βόλτα να πούμε. Εκεί πέρα πάνω έχετε ωραία μέρη να πάτε να περάσετε έτσι. Ναι, πάει στο Πράβετς. Ναι, ένα μόνο ημέρο. Πράβετς εξαιρετικό. Ναι. Εξαιρετικός μπουφές στο ξενοδοχείο. Ο μπουφές. Λοιπόν, πολύ κουνούπι όμως, πολύ σκνήπα. Είχε πολύ πραγματότητα. Στο γήπεδο. Έπαινε στο γήπεδο. Και το βράδυ που καθώς είναι έξω, επειδή ήταν και λίμνη. Στην Ολλανδία, φίλε. Στην Λίμνη. Ναι, είχε. Οι χειρότερες που είναι όμως. Πού? Καρπενήσι. Α, ναι, και εκεί είχε πράγμα. Ναι. Εκτός αν είναι ο Αλέξης, τον Αλέξη τον τσιμπάν παντού. Ναι. Πήγαμε μέχρι και σε νοσοκομείο στην Ολλανδία, δεν γίνονται αυτά. Αλήθεια. Μόλις έπαθε, ολόκληρη μόλις τον τσιμπάν παθαίνει. Πω, κακό. Ναι. Κακό. Εντάξει. Να προσέχει τους φίλους του. Εμάς δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν. Αυτό γιατί το έχουμε στα βασικά θέματα. Ποιο χρήσανθε. Το γκολ της χρονίας, όπως γράφει ο φίλος μου. Ποιο. Της χρονίας γράφετε, παιδιά. Τσιπτσιό. Της χρονιάς είναι. Άλλαξε το φυλάκι μου λίγο. Άλλαξε το. Της χρονίας. Μήπως είναι κάτι συγκεκριμένο το χρονιά. Είναι το γκολ της χρονιάς, μάλλον γι' αυτό το έχουμε στα βασικά. Α, κάτσε να το δω, ρε. Δείτε εδώ το βίντεο. Στο έχω εξηγήσει. Τα πάνω είναι τα βασικά, δεν είναι τα κάτω. Και τα κάτω είναι βασικά. Είναι 5 πάνω και 4 κάτω. Μάλιστα. Και τα λοιπά. Το γκολ της χρονιάς. Το γκολ της χρονιάς. Μέχρι αυτό που θα μπει στο γεντικουλέ από τον Άρη την Κυριακή. Ναι. Ποιος το βάλει δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα. Τι έκανε. Ποιος θα σκοράρει. Περίμενε λίγο. Μεγάλο στην οθόνη, Ελίσσα. Δεν βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στη γαλάρια. Σε προπόνηση το έβαλε. Το γκολ της χρονίας. Σε προπόνηση. Περίμενε λίγο το γκολ της χρονίας, θα το δω πάλι. Φίλε, έχει κάνει ανάποδο ψαλίδι.
Καθιστός και το έβαλε. Καλά και τερματάς, εντάξει. Το πνίξε. Εντάξει. Έχει πέσει κάτω, έχει φέρει την μπάλα με το ένα πόδι στο άλλο και κάνει ένα άποδο ψαλίδι και το στέλνει. Αν είναι δυνατό. Κακό. Μάλιστα. Ωραία. Τι κακό. Ένα τέτοιο να φάει και ο Στρέζος την Κυριακή. Ας φάει και δύο τέτοια. Ας φάει και δύο τέτοια. Ας μην φάει και κανένα τέτοιο. Καλή κατάσταση. Ας φάει σαν ένα αυτό που φάγαμε εμείς στα Γιάννενα. Α, ναι. Να το κάνει ο Νάστος. 0-1 και τελείως, είπαμε. Ρεαλισμός και αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα σημαντικά. 0-1 με Μπρούνο Γκάμα. Ο οποίος Μπρούνο Γκάμα παραχώρησε και συνέντευξη στο site της Super League. Α, ναι, για πες, μας, μίλα μας λίγο. Και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις. 1400 λέξεις συνέντευξη είναι, παιδιά. Να μπείτε να διαβάσετε στο All About Aris, την έχουμε βάλει. Ναι. Από νωρίς το μεσημέρι. Πού είναι, γιατί πολλά και ενδιαφέροντα από τον Πορτογάλο. Την έβγαλε. Τον πνίξανε. Ποιος πολεμάει τον Γκάμα. Συγχύστηκε τώρα, είναι η φάση που ανοίγει το πορτάκι του κινητού. Βάζει κεφαλαία. Βγάζει τον Γκάμα, ρε φίλε. Βάζει κεφαλαία ο Χρήστος και ξεκινήσει να γράφει τώρα. Αν μπαίνει μόνο του να το κάνει. Φυσικά, κάντο μόνο. Άσε, φίλε, θα το κάνω εγώ. Λοιπόν. Ο Γκάμα, ο οποίο θα είναι στα βασικά πλάνα του Παντελίδη για το μάτι τη Κυριακή. Όπω και ο Ματέο, δεν έχει δείξει ακόμα κάτι ο Παντελίδη. Ναι. Ούτε και σήμερα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι τρεις θέσεις παίζονται. Τρεις θέσεις παίζονται εκεί πέρα. Δεν νομίζω λες, να είναι κάτι περισσότερο. Δική μου αίσθηση και δική μου εκτίμηση. Έτσι. Θα δούμε και από αύριο, νομίζω που θα αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του σιγά σιγά και ο προπονητής του Άρη. Θα γίνουμε σοφότεροι όσον αφορά τα πλάνα του για το παιχνίδι του. Γιατί κουλετέξτε να σου πω κάτι. Δεν είναι και πάρα πολύ καιρό στο μάτι για να προχωρήσει τόσο μαζικές αλλαγές και δεν νομίζω ότι χρειάζεται κιόλας. Δεν είναι τόσο θέμα προσώπων. Είναι θέμα κατεύθυνση που πρέπει να δώσει στου ποδοσφαιριστές και του τι πρέπει να κάνουν. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτή είναι η ουσία. Να μπουν κανονικά αύριο και ο Γκάμα με τον. Ο Γκάμα, λέω. Ο Μπάσα με τον Μαύραη. Εντάξει. Ο Μαύραη λογικά δεν θα είναι συνδετικά. Ο Μπάσα θα φανεί με σε επόμενες μέρες. Απλά έχουν χάσει αρκετές λόγω της παρουσίας τους με την Εθνική Αλβανία. Αγωνίστηκαν και οι δύο χθες. 90 λεπτό κιόλας στο φιλικό με την Ουαλία. 1-0 κέρδισε η Αλβανία. 90 λεπτά και ο Μπάσα και ο Μαύραη. Στην δεκάδα του Κριστιαν Πανούτσι. Μας τους έστειλε κουρασμένους πίσω. Ο άλλοτε Ιταλός αμυντικός της Ρώμα, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, νομίζω έπαιζε στα παιχνίδια με τη Ρώμα, δεν έπαιζε. Εσύ που ήσουν τότε. Ποιος? Ο Πανούτσι. Και πού να θυμάμαι, ρε φίλε, αν έπαιζε ο Πανούτσι. Εδώ έπαιζε ο Σανχούρχο. Γκολάρα. Αλήθεια. Θα με βάλεις το ψάξω τώρα. Αυτά τα αργατερά που μου αρέσουν. Το 5-1 να ψάξω. Ναι. Ρώμα Άρης 5-1. Που ήσουν στη Ρώμη για μήνα του μέλητος. Ναι. Μήνα, δεν το λες και μήνα. Ναι. Διήμερο του μέλητος. Καημένη η Κατερίνα. Έχω βρει δημοσίευμα. Από τότε. Δεν ήξερε που έμπλεκε. Πού θα πάμε στη Ρώμη. Α, αγάπη μου στη Ρώμη και τα λοιπά. Έπαιζε. Και όλος τυχαίος μαθαίνει ότι στη Ρώμη παίζει ο Άρης, φίλε. Στο μήνα του μέλητος. Δεν λέω και δεν το ήξερα, Κατερίνα. Τι προέκυψε αυτό τώρα. Κοίτα να δεις πώς έκατσε τώρα. Κοίτα να δεις. Η Ρώμα που έπαιζε με Κούρση, Κουφρέ, Πανούτσι ήταν Κουφούρ, Μπαβό, Ντακούρα, Κουιλάνι, Μαντσίνη, Ταντέι, Τότε και Μοντέλα. Και ο Άρης. Ο Τότε, το ακόμα έπαιζε ο Τότε. Ναι. Ο Άρης με Πουλιοτόπουλο, Ντομορό. Πουλιοτόπουλο, ντροπή. Νάιντο, Παπαδόπουλο, Γόγολο, Γκαρσία. Σπύρος, Σπυρέτος. Ναι. Πασαλής. Νέμπε. Προπονητής στα Τρίκαλα. Σήμερα, ναι, προπονητής σήμερα στα Τρίκαλα μου είπαν. Ναι. Σανχούρχο, Μωυσιάδης και Κάσερες η ενδεκάδα. Καλός ο Κάσερες. Του Άρης εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Εδώ, πώς έληξε. 1-1. 0-0. Εντάξει. Έγινε, αγόρι μου. Ωραία. Έγινε, αγόρι μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ποιον? Το Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας. Γιατί κλείνεις τώρα. Μην βγαίνει. Όχι. Έχει ακόμα. Καλά, μην του ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας ακόμα. Θα έχει τρίωρη μαρμίτα. Τρίωρη μαρμίτα, Με Ζάχο Ντρούλινγκ να έρχεται στις 7. Εκλητικό. Θα κάνει συνδέσεις με Νικ Γκάλι Χολ. Θα έχουμε ενημέρωση και από το παιχνίδι. Ο Πάουκ σήμερα παίζει. Σήμερα δεν παίζει ο Πάουκ. 9.30 ώρα. 9.30 ώρα θα έχουμε ενημέρωση μετά τις 9.30 τότε. Θα έχουμε το Μοσχοβίτη να βγαίνει. Για ενημέρωση για το παιχνίδι του μπάσκετ. Ο Μοσχοβίτη θα είναι εδώ. Να βγαίνει. Όχι. Καλά, μας ενημερώσατε, θα λείπει. Απολύεστε. Λοιπόν, τι, μας ενημέρωσαν ότι θα λείπει. Ποτέ, από μόνοι τους παίρνουν άδεια. Τη σημαία. Ναι. Τη σημαία, ρε φίλε. Κανονικά. Μείωση αποδοχών. Να μας ενημερώσει. Δεν είπαμε να μην έχει δουλειά. Ενημέρωσε το συμπαρουσιαστή του. Κακός.
Έτσι κάνετε στο δημόσιο. Σε ποιο? Αλλάξω κόρα. Επαγγελματίες είμαστε και οι δύο και το ξέρεις πολύ καλά. Επαγγελματίες να είναι 10 η ώρα εδώ πες τότε. Λοιπόν, άμα θέλει να είναι επαγγελματίας. Επαγγελματίας είναι. Απολύεται. Οπα. Λοιπόν. Κάτσε λίγο να τους είπα. Αν έχω αποζημιώσεις. Α. Φυσικά. Φυσικότατα. Φυσικά. Φυσικότατα. Λοιπόν, και. Και. Θα μας ενημερώνει. Θα μας ενημερώνει φυσικά. Ναι. Για την εξέλιξη, δύσκολο μας για τον Πάκο. 20 το κεφάλι. Στην Τενερίφη. Λοιπόν, ναι. Εκεί που σηκώθηκαν κάτι κύματα. Τι. 20-30 μέτρα για πηγαίνα πάνω στις πολυκατοικίες. Και υπάρχει ζήτημα, λέει ο Πάκο, ναι. να καθυστερήσει να γυρίσει από την Ισπανία. Μπορεί να ζητήσουν κι άλλη παράταση. Να παίξουμε τρίτη. Να το πάμε την επόμενη Τρίτη. Να παίξουμε τρίτη τότε. Έχει διακοπή μετά, δεν γίνεται. Είναι εθνικές. Να παίξουμε Δευτέρα. Είναι εθνικές. Κλήθηκε και ο Μποχορίδης στην εθνική. Να το αναφέρουμε κι αυτό. Γιατί κακό είναι. Όταν. Καλείται ένας παίχτης σου. Με τι κριτήριο κρίθηκε, με την παρουσία του στα παιχνίδια. Σε ματιάξαμε. Όντως, με την παρουσία του στα παιχνίδια του Άρη φέτος. Άμα ήταν αυτό το κριτήριο, δύσκολο νομίζω να τον καλούσαν. Εντάξει. Ικανός παίχτης είναι. Απλά λείπει από τα πρώτα μάτς του Άρη μέχρι τώρα. Δεν έχει εμφανιστεί. Όταν εμφανιστεί. Αυστηρός ο Χρήστατος πάντα και με τους παίχτες ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ. Είναι παίζει. Είσαι αυστηρός. Φίλε, είναι ο καλύτερός μου παίκτης. Έτσι. Και λείπει από όλα τα παιχνίδια. Καλά, αν έπαιζε θα το βγάζα και αυτό με δύο φάλου να το παίξει τέρμι, μην αγχώνεις. Άμα ήταν καλό την περασμένη Κυριακή. Μα γι' αυτό δεν του δίναν φάλου, αφού είχε 0 στα 7. Δεν το βγάζα γι' αυτό. Μα γι' αυτό δεν έκανε. Μπαμ, πώς κάνανε με τον Λάκη Τζόνις, δύο φάλου κατευθείαν, γεια σας. Έτσι θα κάνουν και με τον Μποχορίδη. Ναι, ελπίζω να μην το κάνουν την Κυριακή που θα βάλει 25. Ο τέτοιος, πώς το λένε, ο τρίτος που ήταν. Ο Πιτσίλκας. Ο Πιτσίλκας, ο ύπουλος αυτός. Θα έλεγε καλά πάει Μποχορίδης. Ο Διαμαντής, φίλε. Κάτσε να δώσουμε κρύφη. Και ο Πιτσίλκας έκανε κάτι τέτοιο. Ο Διαμαντής ήταν και δεν είναι ο Πιτσίλκας. Το φιδάκι. Ήταν και ο Πιτσίλκας. Το φιδάκι ο Διαμαντής. Μια Πιτσίλκας, μια Κορομιλάς τώρα την Κυριακή. Τι γίνεται, ρε φίλε. Ποια άλλη την Κυριακή. Πουξανίδης. Πουξανίδης. Καλός είναι αυτός. Είναι Θεσσαλονικιός καταρχήν και είναι, κρατάει πάντα. Έχει, όσα έχει παίξει είναι 50-50. Ωραία. Όχι όλα. Ένα είχε και ένα λίγο. Τέλος πάντων, δεν είναι από αυτούς που. Ούτε και οι τρεις. Δεν έχουν. Και οι τρεις είναι μέχρι στιγμής μη προκλητικοί. Στα... Δεν, δεν έχουν τα μην... καλούδια του Αναστόπουλου. Ας φροντίσουν να μείνουν έτσι και μετά το παιχνίδι. Ελπίζω. Όλοι το ελπίζουμε αυτό. Τέλος πάντων. Δηλαδή θα έχουμε τετράωρο διαιτητικής παράνοιας την Κυριακή. Και Άρη. Θα έχω πάω Κάρι και μετά Όφι Άρης. Όφι Άρης. Ναι. Εντάξει. Άστα. Πολύ ωραία. Θα είναι το απόγευμα της Κυριακής. Στο Λίμπερο, συντονισμένοι όλοι. Έχω φάει μια παντόφλα ήδη από εδώ μέχρι το Βαθύλακο. Της Αγίας Εκατερίνης παίζει και πάω Κάρι στο μπάσκετ. Δηλαδή δεν μας φτάνει το ποδόσφαιρο, πρέπει να δούμε και το μπάσκετ. Δεν θα δεις τίποτα τα δύο. Δεν τα δεις, ε. Τι? Δεν τα δεις. Τι δεν εδώ. Δεν θα δεις τίποτα τα δύο. Θα τα δεις, ε. Τρελός. Δεν ξέρω, μήπως πεις ότι... Η γυναίκα που με έχει παντρευτεί ξέρει, ρε φίλε. Ότι εντάξει, ότι δεν, αυτό δεν, το υπάρχει, τετράωρο, δεν υπάρχει γιατριά πλέον. Αυτό το τετράωρο... Από ποιο διάστημα και μετά το συνειδητοποιούν, ρε Χρήστα, να πες. Από πάντα το συνειδητοποιεί. Α, από την αρχή το έχει συνειδητοποιήσει. Ωραία, βασικό αυτό. Από πάντα το συνειδητοποιεί, ρε φίλε. Μπράβο την Κατερίνα. Και γι' αυτό σε παντρεύεται. Γι' αυτό τη συμπάθησε από την αρχή. Γι' αυτό σε παντρεύεται, γιατί ξέρει τι έτσι. Παιδί πήρε. Έτσι, το καλύτερο. Έτσι. Να, το καλύτερο παιδί ήρθε. Παιδί, α, και το άλλο καλύτερο παιδί. Πάντα δίνεται ωραίο. Ωραίο όμω, δε στον από καμισάκι, ωραίο μπουφανάκι. Φέρνουν τα πολλά λεφτά. Γαμπρό. Γαμπρό κανονικά. Σα αφήνουμε στα έμπιστα χέρια τη Μαρμίτα. Έτσι, που θα σας κάνει παρέα και συντροφιά μέχρι και τις 10. Με συνδέσεις αρχικά. Με συνδέσεις με μπάσκετ και τα λοιπά. Ωραία. Τα λέμε και πάλι αύριο. Λίγο. Θα έρθει η άλλη, το καρτούν θα έρθει. Μετά τις 8 εκεί, 8 παρά θα έρθει το καρτούν. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα μας πει για το ντέρμπι, πάω Ξάνθη. Ε? Ναι. Θα μας πούν παιδιά, τα παιδιά εδώ στη Μαρμίτα λένε πολλά και διάφορα. Μας πει για τον Τζίλο ρε, που βάλαν στο Ηράκλειο. Τέλος πάντων. Και για τους διαιτητές να μας πει, άμα ξέρει, γιατί θα ξέρει σίγουρα, για τους διαιτητές της Κυριακής στο κρατικό. Δεν είναι κρατικό. Δεν τους ξέρω. Τους ξέρω. Κορομιλάς, Πουρσανίδης και ένας ακόμα που θα σου πω ποιος είναι. Ο τέταρτος. Ο τρίτος. Λοιπόν, κάτσε τους βρω, φίλε. Καλδύρης. Άρα άπειρους διαιτητές βάλανε και τα λοιπά για να υποκύψουν στην έδρα που θα έχει τριψήφιο αριθμό. Τετραψήφιο μπερδεύτηκα. Θα κοχλάζει λες. Γι' αυτό θα ανοίξουν πάλι τις μάνικες με τα νερά για να ποτίζουνε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τα πούμε για τον μπάσκετ αύριο πιο αναλυτικά.
κύριο Ντρούλινγκ είναι εδώ. Οπότε θα πάτε στην τροφιά μαζί μέχρι τις 8 τουλάχιστον μαζί, οι δυο σας, οι τρεις σας μάλλον, μαζί με Μουρελή από Νικ Γκάλι Σχολ. Και μετά θα έρθει και ο κύριο Τρέγιας για τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του Λίμπερο.